Της κακομοίρας. Άκουσε τη σουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Come stai, εντάξει, καλά είμαστε, καλά είμαστε. Avanti maestro. Εγκληματική οργάνωση εδώ πέρα στο 95,5 των FM. Ο κύριος Γιωτόπουλος απέναντί μου, Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου. Ο κύριος Κουφοντίνας στο Παρτάξον. Ο Θανάσης Καζαμπάκας. Έλια Πατσίδου, δεν την παρδεύω σήμερα γιατί θα με κυνηγάει. I giorni grigi. Πέστα. Di un paese deserto. Γρηγόρης Κόκκινος και η κουρού του στοιχήματος, ο 3-1. Φιωρεντίνα ΠΑΟΚ, Κωστής Ραπτόπουλος. Si canta, si ride, c'è gente che viene. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95,5 των FM. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Όσοι δεν αντέχουν τις αλήθειες να απομακρυνθούν από τα ραδιόφωνα. Sono quei giorni. Δύο διαγωνισμούς για σήμερα. Ο πρώτος είναι ο μεγάλος διαγωνισμός του Μετρόπολης 95,5. Καθώς θα στείλει ένα τυχερό ζευγάρι Βουδαπέστη και Πράγα, τους ζηλεύω, σε διαμονή σε ξενοδοχείο στο Hotel Gratu Ουγγάρια 4 αστέρων. Και πάρτε μέρος να κερδίσετε το ταξίδι αυτό. Με ένα απλό μήνυμα γράφετε ΑΜΗ3. Αφήνετε κενό τη λέξη Πράγα, την πρωτεύουσα της Τσεχίας δηλαδή, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνω στο 54-344. Ονοματεπώνυμο, ηλικία, αποστολή στο 54-344. 9 του Δεκέμβρη και ώρα 11 στην εκπομπή έχετε μεγάλη πλάκα Πάγκο και Βλαχόπουλε. Θα γίνει η κλήρωση όπου θα βγει το τυχερό ζευγάρι που θα πάει στην Βουδαπέστη και στην Πράγα. Ο άλλος διαγωνισμός είναι λουκάνικα τζουμαγιάς από το κατάστημα Παναγιωτάκης Βασιλέως Γεωργίου 12 στη Θεσσαλονίκη. Καθώς 3 από εσάς θα κερδίσετε να από ένα λουκάνικο με το συμπάθειο από 5 μέτρα παρακαλώ. Από την πόλη των Σερών, αποκλειστικά για τους ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης, ο Παναγιωτάκης στη Βασιλέως Γεωργίου 12 στη Θεσσαλονίκη, με κρέατα χωρίς συντηρητικά, κάνει αυθεντικά λουκάνικα τζουμαγιάς και χαρίζει σε 3 από εσάς από 5 μέτρα με ένα απλό μήνυμα ΑΜΗ1 κενό, λουκάνικα ονοματεπώνυμο στο 54-344. Λοιπόν, βλέπω πρωτοσέλιδο εδώ πέρα. Βλέπω χαρές. Βλέπω πανηγύρια. Βλέπω τον κόσμο να ουρλιάζει, να αλαλάζει. Αλώσαμε το φρίουλι. Ξαφνικός θάνατος, φώναζε ο Ζαΐρης, πάνε οι Ιταλοί. Λέω, δεν μπορεί, έχουμε πόλεμο. Αέρα, πάμε στην Αλβανία πάλι. Καλά ρε απίθανη. Χτες, από αυτό εδώ το μικρόφωνο, όταν αναλύαμε τους αγώνες, δεν σας το είπα καθαρά και ξάστερα ότι πρώτα οι Άγγλοι και μετά οι Ιταλοί δεν ασχολούνται με τας Ευρώπας. Δεν σας το είπα. Δεν είδατε τι έγινε στο Ισραήλ. Διπλό ημίχρονο, άσο τελικό η Ίντερ. Ωραία, 10 μεταγραφές αυτό. Αυτό ήταν, 10 μεταγραφές. Η Southampton έχασε. Η Φιωρεντίνα τι θα κάνει δηλαδή. Τι θέλατε να κάνει. Πόσο έδινε το διπλό ημίχρονο διπλό τελικό?
Το διπλό το είχαν πάει στο 5-10 λίγο πριν τον αγώνα. Και ένας φίλος μου το έπαιξε και οικονόμησε. Και καλά έκανε. Γιατί αυτός μπορεί να είναι παοξής, αλλά δεν τρώει πρόλογος. Λέει εδώ έχει ψωμί, έχει πολύ ψωμί. Γενικά το συγκεκριμένο φίλο μου το γουστάρω, γιατί ενώ δεν παίζει την ομάδα του, νιώθει ρε παιδί μου. Και το λέω μεγάλο έτσι μετά τον αγώνα, πώς έτσι σου βγήκε με τέτοια άνεση να ποντάρεις διπλό τον ΠΑΟΚ. Λέει θα σου πω. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Λέω κέρδισε. Και τι χάσανε οι Ιταλοί. Λέω τον αγώνα. Λέει αποκλειστήκανε. Λέω δεν κινδυνεύουν. Μου λέει όχι. Περνάνε ό,τι και να γίνει. Κάθομαι, μελετάω τώρα τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει. Και βλέπω ότι έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει η Φιωρεντίνα, περνάει. Άσε που η Καραμπάκα αν κερδίσει την Φιωρεντίνα 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, περνάνε και οι δύο. Είτε με 1-0, είτε μέχρι 5. Πρέπει να την κερδίσει 6-0 και πάνω για να μείνει έξω η Φιωρεντίνα. Εσείς πώς την έχετε την Καραμπάκ, να βάζει 6 γκολ? Δύσκολο. Γιατί κατέβηκε τόσο light η Φιωρεντίνα? Λέγω τώρα εντάξει. Δεν θέλω να στεναχωρέσω κόσμο ρε παιδί μου, αλλά μου τα έλεγε αυτά τα πράγματα και ειλικρινά έπεσα από τα σύννεφα. Λέω τι λέει ο άνθρωπος ρε εσύ. Εμείς κοιμόμαστε όρθιοι και αντί να πάμε να ποντάρουμε, να οικονομήσουμε. Είναι δυνατό ρε? Μόνο εμείς δεν πήραμε χαμπάρι ρε. Μόνο εμείς δεν το πήραμε χαμπάρι ρε. Δεν λέω κάτι για το παιχνίδι. Το σκεπτικό του μου άρεσε. Τσατίζεστε, ακούστε. Ποια είναι τα σενάρια πρόκριση για τον ΠΑΟ? Καταρχήν, βαθμολογία. Φιωρεντίνα πρώτη, 10 βαθμούς. Καραμπάκ δεύτερη, 7 βαθμούς. ΠΑΟΚ τρίτος, 7 βαθμούς. Λίμπερετς τέταρτη, 7 βαθμούς. Λοιπόν, ποια σενάρια? Καταρχήν, ο ΠΑΟΚ μπορεί να περάσει μόνο ως δεύτερος. Δεν υπάρχει άλλο θέμα. Αν κερδίσει τη Σλόβαν, που θα την κερδίσει λέω εγώ, και δεν κερδίσει η Καραμπάκ τη Φιωρεντίνα, δηλαδή αν έρθει χ ή διπλό. Είδα τους Ιταλούς χτες. Εδώ χτες τεμπελιάζανε. Δηλαδή ότι θα τρέχουν μέσα στο Αζερμπαϊτζάν. Σιγά τραγουδιά κοροϊδά τους έχετε. Εξοικονόμηση δυνάμεων κάνουν. Λοιπόν, σε τριπλή ισοβαθμία περνούν οι Αζέροι λόγω συγκομιδής βαθμών και επειδή κερδίσαν τον ΠΑΟΚ και χ εκεί. Και η Βιόλα λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων. Δηλαδή είναι 3-5 τα γκολ ο ΠΑΟΚ και 7-4 η Φιωρεντίνα ως τώρα. Σε περίπτωση κερδίσουν οι Αζέροι, θα πρέπει να είναι η νίκη με 6 γκολ διαφορά για να μείνει εκτός η Φιωρεντίνα. Άρα σε κάθε τριπλή ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ μείνει έξω. Αν ο ΠΑΟΚ έρθει ισόβαθμος με τη Σλόβαν και η Φιωρεντίνα κερδίσει την Καραμπάκ, σιγά μην υδρώσουν τα παιδιά άλλο. Αν κερδίσουν οι Βιόλα έχουν κίνητρο για το διπλό στην Τούμπα ή Τσέχη. Πάλι δύσκολα τα πράγματα δηλαδή. Γιατί? Σου λένε οι Τσέχοι, κερδίζει η Φιωρεντίνα. Δεν πρέπει, άμα κερδίσουμε εμείς στην τριπλή ισοβαθμία. Μάγκες, δεν κάνω καλαμπούρι. 208. Εγώ δεν μειώνω τη νίκη. Μαγκιά σου και συγχαρητήρια. Άκου λίγο να μαθαίνεις. Να μαθαίνεις γράμματα. Γιατί εσύ νομίζεις σε κοροϊδεύουμε. Το να βγω κι εγώ και να σου πω γιούχου. Τι ωραία, τι καλά. Ροντρίγκες γκολ. Έβαλε και ο Σακόγκο, έχει συνωμοτήσει ο ανάδρομος Ερμής. Έπρεπε να γίνει μεγαλύτερη πανσέλινος που έχει γίνει τα τελευταία 70 χρόνια για να σκοράρει ο Σακόφρε, παιδιά. Έπρεπε να έχουμε Black Friday για να βάλει γκολ ο Σακόφρε. Λοιπόν, όχι σαν ρωτάω, δηλαδή, εσύ πες μου ρε φίλε 208, που με λούζεις έτσι με το καλημέρα, ότι δεν έτσι, δηλαδή ότι αυτά που λέω δεν ισχύουν και ότι ο ΠΑΟΚ περνάει. Εγώ εύχομαι και λέω ότι ο ΠΑΟΚ να περάσει. Και θέλω να περάσει, δεν είμαι χάζος. Γιατί να μην περάσει? Γιατί να μην περάσει? Αλλά πώς θα περάσει ρε φίλε μου, για πες μου. Γιατί να υδρώσει δηλαδή η Φιωρεντίνα? Πες μου εσύ γιατί να πάει στο Αζερμπαϊτζάν και να υδρώσει? Εσύ θα ίδρωνες? Σιγά μην κάτσεις να υδρώσει. Οπότε ναι ρε εσύ Γιώργο, πες ότι είναι κομπλεξικός αυτός που μιλάει, πες ό,τι θέλεις. Ό,τι γουστάρεις πες. Δικαίωμά σου, ελευθερία λόγου, ό,τι θέλεις. Ο φίλος μου Λαζό, αδερφός μου.
Κομπλεξική γριά. Άκου τι είπε ο προπονητής Φιωρεντίνα. 9 στους 11 ενδεκαδάτους είχε. Σε πονάει ο ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, Ανακλέ, τον παίξω δίπλα στο 570. Βγάλε τα οπαδικά γυάλια και πες μου. Άσο να παίξει λιβαδιά. Κατάλαβες Λάζο, επειδή είσαι αδερφός, δεν είσαι φίλος απλά. Να παίξεις άσο λιβαδιά. Το περίμενα ότι θα υποτιμήσει τη νίκη κόκκινε, αλλά μάθω ότι εμείς ζούμε αυτή τη στιγμή που εσείς οι Ηρακλειδείς δεν πρόκειται να ζήσετε ποτέ. Δεν μας νοιάζει η πρόκριση. Χαιρόμαστε. Σου είπα εγώ να μην χαίρετε. Ρε εσύ, ρε Χατζη Γεωργίου, είπα κανένα να μην χαίρετε. Λέω παρακαλώ. Τα τραγούδια που έχουμε τι είναι, χαρούμενα, βάλε λίγο. Ωραία χαρούμενα τραγούδια, ιταλικά τραγούδια. Χαρήκαν οι Ιταλοί, χάρηκε όλη η Νάπολη, η Κόζα Νόστρα, η Μαφία. Όλος ο κόσμος χάρηκε. Πλάκα μου κάνεις, γιατί να στεναχωρηθείς εσύ. Τι έγινε, Τριάννα? Καλώς το διπλό μες στον Έαντα. Να τραθώ. Τι έγινε, γιατί τόση ώρα δεν μπαίνεις μέσα? Γιατί κάθεσαι και με αφήνεις μόνο μου, έτσι λοιπόν. Για να καταστρέψεις την εκπομπή, να έρθω εγώ μετά και να την σώσεις. Ναι. Ήρθε ο μάγος από την Περσία. Όλοι κομπλεξικοί. Σου πω εγώ τώρα το έργο. Αριανοί. Ηρακλειδείς. Ναι, ναι, ναι. Για την πόλη. Ναι, ναι, ναι. Το πρώτο πράγμα που λένε είναι στημένο το μάτς. Ποιος είπε στημένο το μάτς? Πρόσεξε τώρα. Όχι, έφυγε. Όλοι οι κομπλεξικοί τη πόλη. Μισό λεπτό, ρε. Τι έχασε η Φιωρεντίνα, λέει τώρα. Μισό. Τι έχασε η Φιωρεντίνα. Μισό. Την πρώτη θέση μπορεί να χάσει. Πώς θα τη χάσει? Μπορεί να βγει δεύτερη. Πώς θα βγει δεύτερη? Ρώτα το Μάτζιο που ξέρει. Χτες, περίμενε. Χτες σου είπα ότι οι αγγλικές και οι ιταλικές ομάδες δεν ενδιαφέρονται. Στο είπα. Κόκκινε. Στο είπα. Πρόσεξε. Να απαντάς. Το ότι είστε κομπλεξικοί, Ηρακλειδείς και Αριανοί. Ναι, ναι, ναι. Ψάχνετε τρόπο. Όχι ο δεξής ο μπακ της Φιωρεντίνα ήταν μαλάκας. Όχι γιατί δεν ντούμπλαναν και τα λοιπά. Όχι γιατί το κάνανε στημένο και τα λοιπά. Είναι στεναχώρια. Το κατανοώ. Θέλω να απαντήσω λίγο σε αυτούς που υποτιμάν την νίκη του ΠΑΟΚ μέσα στη Φιωρεντίνα. Ότι ο ΠΑΟΚ εχθές έπαιξε ένα έργο το οποίο ο σκηνοθέτης δεν το έχει παίξει πολλές φορές. Δηλαδή τον ΠΑΟΚ σε δεύτερο ρόλο. Αυτά τα πεις μετά τις κοιμήσεις. Όχι. Μετά τις κοιμήσεις. Αυτά τα τραγούδια, αυτό πρέπει να είναι μια σοβαρή ανάλυση. Τώρα εσύ. Εγώ θα βγω έξω να κάνεις σοβαρή ανάλυση. Δεν θέλω να βγεις έξω. Επειδή τώρα οι Αριανοί, το πρώτο Αριανό που συνάντησα εγώ, ναι, είναι στο Ζάπι και ένας 58-60 χρονών. Μάλιστα. Ο οποίος μου λέει, καλά αυτός ο μπακ της Φιωρεντίνα, ο δεξιός. Ναι. Ο άλλος είπε στημένο. Ο άλλος είπε ύποπτο. Η Ηρακλειδέας είπε το φτιάξανε. Λοιπόν, είναι μια στεναχώρια. Δεν θέλει να σε ρωτήσω κάτι. Τι να μην με ρωτήσω. Διάβασε σενάρια πρόκρισης. Πρόκρισης. Τι πρόκρισης. Διάβασε. Τι πρόκρισης. Τι σενάρια πρόκρισης, ρε. Διάβασε. Εδώ αμφισβητείτε. Οι μη ΠΑΟΞΙΔΕΣ αμφισβητούν τη νίκη του ΠΑΟΚ. Και εγώ σας λέω. Ποιος αμφισβητεί, ρε. Μαγιά του και Καμάρου. Μπράβο. Άστα, ρε, τα να περάσει κιόλα. Άστα τα μπράβο, ρε. Εμένα άκουρε. Άστα τα ρωτάω όμως. Ο ΠΑΟΚ δεν με νοιάζει, ρε. Εμένα με νοιάζει το 2-3 πώς έγινε. Το ότι μειώνουν οι Αριανοί και οι Ηρακλειδείς από το κόμπλεξ του. Σου λέω εγώ. Δεν λέω για σένα, ρε κόκκινα. Μου λέει για τους φίλους. Εγώ ρεαλιστικά μιλάω. Άστα τα ραλίστικα. Ρεαλιστικά. Ναι, εντάξει. Όχι ρεαλιστικά. Λέω λοιπόν ότι η κόμπλα τους, ναι, η ανυπαρξία τους. Και το γεγονός ότι νιώθουν μειονεκτικά, ναι, ο ένας θα πει ήταν στημένο το μάτς, ο άλλος θα πει που είναι ο δεξής μπακ της Φιωρεντίνα και κανένας δεν θα πει ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει μετά το ΜΑΚ και μετά το Λούκας μια πολύ μεγάλη πώληση με την επόμενη πώληση. Είναι ο Ροντρίγκες. Αυτή είναι όλη η ουσία της ιστορίας. Ροντ Ράνερ, το πλήμα. Ροντ Ράνερ. Τι ροτ ράνερ. Βλέπεις που δεν ξέρεις απλά πράγματα. Τι δεν κατάλαβα, τι ροτ ράνερ. Μπιπ, τι μπιπ. Το θυμάσαι το κογιότ που έτρεχε για πίσω, προσπαθούσε να το πιάσει ο άλλος και δεν το πιάνε ποτέ. Λέω λοιπόν ότι ο Ροντρίγκες έβαλε ένα καταπληκτικό γκολ. Βασίλειπτο. Μέσα στη Φιωρεντίνα και ανέβηκε η τιμή του. Το έβαλε με μια μικρή ομάδα στη Θεσσαλονίκη εδώ πάω ο Ηρακλής. Δεν ακούστηκε, δεν μέτρησε, δεν έκανε. Εντάξει, το έβαλε στον Ηρακλή. Κατάλαβες τι είναι η Ευρώπη να πούμε για μια ομάδα. Πρώτον. Δεύτερον, ο ΠΑΟΚ σε παιχνίδια δευτέρου ρόλου. Επειδή έχει πλαϊνά άκρα πάρα πολύ καλά και επειδή οι αντίπαλοι του δεν τα φυλάνε σωστά, θα μπορούσε να κάνει και 0-2 στο Καραϊσκάκι αν ήταν πιο εύστοχος. Μετά το 60 κατέρευσε για βιολογικούς λόγους. Χθες δεν κατέρευσε για βιολογικούς λόγους γιατί ήταν φρεσκαδούρα και του έκανε πάρα πολύ καλό η διακοπή του πρωταθλήματος. Τώρα, ο ΠΑΟΚ επίσης μπορεί να πει ο προπονητής του στην καφετέρια που θα κάτσει στο off the record με τους φίλους του και να πει
Εγώ έχω φτάσει τον ΠΑΟΚ σε ένα επίπεδο Α κτλ. Χωρίς να έχω center for. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσει. Δεν μπορεί να τα πει αυτά μετά τη σκηνή. Τι να πω, ρε κόκκινε τώρα, να λέω πρόκριση. Ποια πρόκριση. Τι να λέω. Κατεβάσατε τα μούτρα σα κάτω. Σκουλικαράδες και γριές. 3-4-3 πηγάδια. Και 4. Τι ρε αυτά τα πηγάδια και το πόδι. Είναι ένα κομμάτι που δεν το ξέρεις να το αναλύσεις. Και το απαξιώνεις. Όχι. Δεν το απαξιώνω. Εσύ απαξιώνεις. Δεν απαξιώνω. Αυτά που σου λέω. Εσύ τώρα θες να κάνεις. Λέω, ο ΠΑΟΚ. Ναι, τι θες να πεις. Τι πρέπει να κάνει για να περάσει. Τι πρέπει να συμβεί για να περάσει. Τι με νοιάζει ρε, τι πρέπει να συμβεί. Μα, να περάσει. Πρέπει να κερδίσει το τελευταίο παιχνίδι. Αν κερδίσει το τελευταίο. Το πρώτο παιχνίδι. Και βασικό του. Να κερδίσει. Άμα το κερδίσει, πέρασε. Πέρασε. Δεν πέρασε. Αν κερδίσει η Καραμπάκ. Αν κερδίσει η Καραμπάκ. Πέρασε. Τι πέρασε άμα κερδίσει. Αν κερδίσει η Καραμπάκ τη Φιωρεντίνα, ναι. Περνάει η Καραμπάκ με τη Φιωρεντίνα. Περνάει η Καραμπάκ με τη Φιωρεντίνα. Πρέπει να κερδίσει τι η Καραμπάκ. Τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα. Όχι, πρέπει να κερδίσει η Καραμπάκ τη Φιωρεντίνα με 6 γκολ διαφορά. Ναι. Πώς θα γίνει αυτό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ωραία. Οπότε. Λοιπόν, και εγώ λέω, γιατί να μην φύγουν αγκαλίτσι και φυλάκια ένα 0 και γεια σας. 2-0. Τι 2-0. Η Καραμπάκ τη Φιωρεντίνα. Θα κερδίσει η Καραμπάκ τη Φιωρεντίνα. Και θα περάσουν και οι δύο. Θα περάσουν και οι δύο. Είναι οι δύο ομάδες οι οποίες ευνοούνται από το αποτέλεσμα. Τι πρέπει να. Τι όχι, πρέπει... σε ρωτάω κάτι, ναι. Είναι παράλογο αυτό που σκέφτομαι. Όχι, το παράλογο να είναι... μην τους το πω. Όχι ρε κόκκινε, να πεις το άλλο άμα θες να κάνεις ίντριγκα. Μαθήματα. Θες να κάνεις μαθήματα ίντριγκας. Να πεις να πάρεις τον καγκάτσι το Μάκη τηλέφωνο και να του πεις Μάκη. Το Βασίλη. Το Μάκη. Το Βασίλη. Μάκη να τον πεις. Βασίλη. Έλα ρε κόκκινε, σταμάτα. Άσε τα χιουμοριστικά σου δεν τραβάνε. Δεν τραβάς. Να του πεις το 1990 όταν εσύ ήσουν μωρό, ο Βουλινός. Ήρθε στη Μηχανιώνα με ένα πακέτο χρήματα, 2 εκατομμύρια δραχμές ή 3, δεν θυμάμαι. 3. Και έδωσε λεφτά στους παίκτες της Μηχανιώνας και στους προπονητές και τους είπε: παιδιά, είστε αδιάφοροι στον όμιλο. Αν κερδίσετε τον Ολυμπιακό Βόλου, περνάμε εμείς με εσάς. Ήρθε λοιπόν, τα έδωσε τα λεφτάκια του. Ξεσκίστηκε ο Σταμίδης, να πούμε, με τον Σαλάκο και τους άλλους παικταράδες της Μηχανιώνας κτλ. Αφού πέταξαν πρώτα 3 γκολ στον ΠΑΟΚ για πλάκα μέσα στη Μηχανιώνα 3-2. Εντάξει. Πετάξαν και 2-0 τον Ολυμπιακό Βόλο. Τα πήρανε από το Βουλινό πριν. Εντάξει, ήμουνα και εγώ εκεί με ένα πράσινο βρακί. Λοιπόν, και πέρασε η ΠΑΟΚΑΡΑ τελικό κύπελο και θα έπαιρνε το κύπελο εκείνη τη χρονιά. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι να πάει να δώσει χρήματα, να δωροδοκίσει. Τι να πει, πάρτε ρε παιδιά, πάρτε ένα κίνητρο από εμάς. Να δώσει το Ροντρίγκες, ξέρω εγώ κάτι να κάνει. Αυτό πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να τα βρει με τη Φιωρεντίνα. Από εκεί και πέρα τώρα, εσείς που αφισβητείτε την τιμιότητα, την γνησιότητα και τα λοιπά και τι έχει να χάσει η Φιωρεντίνα, άστε τους παοξίδες να χαρούν μια μέρα, κρίμα είναι, άστε τους να χαρούνε, αφήστε τους και αυτά τα που ήταν το δεξί μπακ της Φιωρεντίνα. Και είναι ύποπτο το μάτς μίλησα, για τους Αριανούς και τους Ηρακλειδείς, οι οποίοι σήμερα είναι καταστεναχωρεμένοι για την νίκη των πόλεων του ΠΑΟΚ. Δεν είναι. Γιατί να είστε στεναχωρημένοι. Γιατί να είναι χαρούμενοι. Τι έχουν χάσει, δηλαδή. Τι έχουν χάσει. Αυτοί παίζουν ο Άρης με τον Κισαμικό, mm-hmm. που άμα ρωτήσεις τι είναι ο Κισαμικός, μπορεί να σου πούνε ότι είναι εταιρεία μεταφορών. Ωραία. Λοιπόν, ή γαλακτοπολείο, ξέρω εγώ, στην Άνω Πόλη. Οι άλλοι διαλύονται, είναι καταχρεωμένοι, διαλυμένοι κτλ. Στο έχω πει εδώ και πόσο καιρό. Και βλέπω. Δεν με έχεις πει, μωρέ, με έχεις πει και με έχεις κάνει. Άσε με, έχω πει. Άσε τον κόσμο να κρίνει τι έχεις πει. Με έχω πει εγώ, δεν έχω πει εγώ. Εγώ δεν είπα εγώ. Δεν θέλω επιβεβαίωση. Αισθάνεσαι την ανάγκη επιβεβαίωση. Όχι, εσύ την αισθάνεσαι. Εγώ δεν σε έχω πει. Δεν σε έχω πει. Γιατί χρειάζεται να μου το πει, έχω στραβώσει με. Τι θέλω, ότι έχει γίνει εθνικό θα γίνει. Εσύ έλεγε ότι. Και βλέπει ένα ΠΑΟΚ. Και βλέπει ένα ΠΑΟΚ. Πάει μέσα στη Φιωρεντίνα να κάνει 3-2. Δεν στεναχωριέσαι. Γιατί να στεναχωριέσαι. Γιατί σε σκάφη. Τρελό, ρε, χρυσές δουλειές κάνουμε. Τι κάνεις. Χρυσές δουλειές κάνουμε. Ψυχούλα σου το ξέρει. Χρυσές δουλειές κάνεις. Πλάκα. Για τον Ηρακλειδέα μιλώ. Δεν απευθύνομαι σε σένα. Για τον Ηρακλειδέα και τον Αριανό. Πόσο λυπημένο να είναι. Ρε φίλε. Ναι. Έχει να σου πω κάτι. Τι έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζει τα συναισθήματά του. Δεν μπορώ εγώ να κατανοήσω τα συναισθήματά του. Να τα πω. Είναι στεναχωρεμένοι οι Αριανοί και οι Ηρακλειδείς και αμφισβητούν το τεράστιο διπλό. Διάβασε μια κλοπή. Γιατί η κόκκινη. Να διαβάσω για πρώτη. Εντολή είναι. Τι εντολή. Από ποιον είναι εντολή. Άμα σου λέω. Τι εντολή είναι. Διάβασε το εσύ. Μπορείς να το διαβάσει. Με νοιάζει με ένα μηχανή του άλλου. Μπορείς να το διαβάσει. Δεν με νοιάζει. Όχι, αν μπορεί να το διαβάσει. Δεν θα το διαβάσω. Γιατί δεν μπορείς. Δεν θέλω να το διαβάσω. Να τα γυαλιά μου. Διάβασε. Όχι, τη μηχανή του αλλού άμα χάθηκε δεν με ενδιαφέρει. Τι να σε πω, ρε πίθανο. Εκλάπη χτες το βράδυ 9.30 με 11 και με 2.30. Μηχανάκι Krypton X μαύρου μεταλλικού χρώματος με χρυσές ζάντες
και αριθμό κυκλοφορίας Κώστας Αλέξης Χριστός 642 από την περιοχή Αγίου Δημητρίου. Κρύπτον X μαύρου μεταλλικού χρώματος με χρυσές ζάντες και αριθμό κυκλοφορίας Καχ Κώστας Αλέξανδρος Χριστός 642 από την περιοχή Αγίου Δημητρίου. Όποιον γνωρίζει κάτι. Κάψη μηχανή όρος Αγίου Δημητρίου. Μάλιστα. Η Αγία Δημητρίου από πού ξεκινάει και μέχρι πού φτάνει. Τι ξεκινάει, ξεκινάει από το Καφτατζόγλιο και τελειώνει στο διάολο την μάνα πέρα. Ποιο διάολο την μάνα. Εκεί στη ΔΕΗ. Στη ΔΕΗ. Ωραία. Σε όλο αυτό το δρόμο. Ναι. Αν ο άλλο είναι σε ένα χώρο που μπορεί υπάρχουν. Αφήσω εγώ μηχανή το βράδυ. Στην Αγία Δημητρίου. Μάλιστα. Αχ, Θεούλη μου. Τι αθεώ. Σε διάλειμμα, ρε, γιατί διάλειμμα. Δεν μπορώ να βγάλω. Στην Αγία Δημητρίου. Του δύο διαγωνισμού έχουμε από 5 μέτρα λουκάνικα για 3 από εσά. Α-2 κενό. Α-1 κενό. Λουκάνικο ονοματεπώνυμο στο 54-344. Ο άλλος για το ταξίδι στην Πράγα και στη Βουδαπέστη. Α-3 κενό. Πράγα ονοματεπώνυμο. Ηλικία στο 54-344. Γιατί στην Αγίου Δημητρίου κλέβουν πολύ εκεί πέρα. Γι' αυτό λέω. Εκεί στην κίνδυνο εδώ. Έχει πολλές κλοπές. Ναι. Διάλειμμα. Ναι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η κατασκευή του αγωγού TAP ξεκίνησε. Το σημαντικό αυτό έργο αρχίζει από εδώ, όπου στηβάζονται οι σωλήνες αγωγού πριν μεταφερθούν στα σημεία εξκαφής για να τοποθετηθούν στο υπέδαφος. Κατά μήκος της όδευσης, το έδαφος διαμορφώνεται κατάλληλα. Στη συνέχεια, και αφού πρώτα οι σωλήνες συγκοληθούν μεταξύ τους, γίνεται το άνοιγμα της τάφρου μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν. Το χώμα φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση του εδάφους. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ελέγχου, η τάφρος ξαναγεμίζει με το χώμα εξκαφής και γίνεται επαναφορά της ζώνης εργασίας στην αρχική της κατάσταση. Τέλος, τοποθετούνται σημάσεις που ενημερώνουν τον κόσμο για την ακριβή θέση του υπόγειου αγωγού. Σε λίγα χρόνια, ο αγωγός TAP θα διασχίζει υπόγεια αυτή την περιοχή και παρότι θα είναι αόρατος, τα ωφέλη του θα είναι ορατά σε όλους. 8 η ώρα με ξυπνήσανε σήμερα για τα κάλαντα. Κλασικά, τους άφησα να πούν τους δύο πρώτους στίχους, τους έδωσα εκεί λίγο μαρούλι και ξανά έπεσα για ύπνο. Καλά, έδωσες μαρούλι στα παιδιά. Και τι να τους έδινα, κουραμπιέδες. Καλύτερα θα ήταν, αλλά θα μπορούσες να τους δώσεις και λεφτά, λέω εγώ τώρα. Μα αυτό σου λέω, μαρουλάκι φρέσκο τους έδωσα. Άστο, δεν συνεννοούμαστε. Κάποιοι το λένε μαρούλι, κάποιοι το λένε μπαγιόκο, κάποιοι το λένε μπικικίνι. Σίγουρα 100 τυχεροί όμως θα κερδίσουν από 20.000 ευρώ στην κλήρωση του Χριστουγεννιάτικου Λαϊκού Λαχείου στις 26 Δεκάτου. Ελληνικά Λαχεία, μέλος του ομίλου ΟΠΑΠ, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Η Μπέντα πρωτοπορεί, εσείς κερδίζετε. Τώρα σέρβις οχημάτων, εξατμίσεις, ανταλλακτικά, αναγέννηση καταλυτών στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Μπέντα Auto Center. Επισκεφτείτε μας και κερδίστε 20% έκπτωση στο σέρβις του αυτοκινήτου σας και τουλάχιστον 50% στην αναγέννηση καταλυτή ή φίλτρου DPF. Μπέντα Auto Center. Αποκλειστικά στη Μοναστηρίου 299 και στο 461-163. Πίσω στα καλύτερα μας χρόνια. Πίσω στην εποχή της αθωότητας. Πίσω στα θρυλικά 60's. Το πρώτο μας πάρτι. Οι πιο γνωστές και αγαπημένες φωνές των 60's συναντιούνται όλες μαζί στη σκηνή του Θεάτρου Βεργίνα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δάκης, Μπέση Αργυράκη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Γιώργος Πολυχρονιάδης, Λάκης Τζορντανέλη. Μια μουσική υπερπαραγωγή του Μάκη Δελαπόρτα με τραγούδια που κέρδισαν τις καρδιές όλων των Ελλήνων. Συμμετέχουν Δημήτρης Κοριαλάς και Ευελίνα Νικόλιζα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 4 Νοεμβρίου. Τιμή από 12 ευρώ με ένα ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, 7 Sports και στο viva.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. 20 χρόνια. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Πιο μεγάλο, πιο παιχνιδιάρικο, πιο γιούπι από ποτέ. Γιούπι! Η αγάπη σας μεγαλώνει. Το ίδιο και τα καταστήματά μας. Ελάτε τώρα στο νέο, σύγχρονο, διόρροφο κατάστημα της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, στην Ιατρού Γογούση 37. Ψωνίστε χαρούμενα. Ψωνίστε γιούπι. Παιχνίδια, σχολικά, μπεμπέ στις καλύτερες τιμές. Και μην ξεχνάτε την πιο προνομιακή δωροεπιταγή των 10 ευρώ με την κάρτα μέλους γιούπι. Η καθαρά βορειοελλαδίτικη επιχείρηση τώρα στην Ιατρού Γογούση 37, Σταυρούπολη. Γιούπι!
Πάρε μπρος. Πάρε μπρος. Σε παρακαλώ. Μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη. Και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Ελί, πάρε 90-90-60. Πάλι η Pizza Factory, ρε αγάπη. Εκεί η ζύμη είναι χειροποίητη. Τα λαδικά είναι Κρήτα Φάρμ. Τα ψωμάκια βγαίνουν από το εργαστήριό τους. Κατάλαβα. Άρα θα φάμε και πίτσα και μπέργκερ και το τεράστιο κλαμπ σάντουιτς. Πάρε και μία σόδα να υπάρχει. Pizza Factory 90-90-60. Από την Τριανδρία για όλη την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θέλεις γεύση και ποιότητα. Κόλλησες. Τσεκάψε αυτοκίνητο και οδηγό στο Auto Control. Ναι, στο Auto Control, φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κτέου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control, το πιο κοντινό κτέο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-68-66-68 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκινήτου, τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κτέο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτοκίνητο και οδηγό. Κυρία μου, μάλλον η μπαταρία σας είναι. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας, αλλά δεν έχω ιδέα ούτε τι είναι η μπαταρία, αλλά ούτε τι κάνω τώρα εδώ που είμαστε. Είναι απλό. Παίρνετε τη στάνταρ στο 2310-523-014 και σας φέρνουν την μπαταρία σας εδώ που είστε. Σας την τοποθετούν δωρεάν και είστε έτοιμοι. Καλέσατε τη στάνταρ. Είστε σε γραμμή προτεραιότητας. Γεια σας, είμαι η Φωτεινή. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Έμεινες από μπαταρία? Παίρνεις στάνταρ. 2310-523-014. Θες μπαταρία? Πας στάνταρ. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. 14 καταστήματα στη διάθεσή σου για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τον οθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι, έχεις η κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν κούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσας. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως στις επισκευές κλειδαριών αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-327. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Η σιγουριά της Epsilonet περνάει από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις τώρα στη δική σου επιχείρηση. Νέα εφαρμογή Pylon Entry για επιχειρήσεις. Με το Pylon Entry μπορείς να το εγκαταστήσεις αμέσως στον υπολογιστή σου, χωρίς κόστος, χωρίς παραμετροποίηση. Μπορείς να διαχειρίζεσαι τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησής σου, ακόμη και από απόσταση. Μπορείς να έχεις τη διαρκή υποστήριξη από την ομάδα της Epsilonet. Μπορείς να έχεις την επιχείρησή σου πάντα σε τάξη. Pylon Entry με την εγγύηση Epsilonet. Μπες στον κόσμο που όλα τα μπορείς. Ξεκίνα σήμερα. Μάθε περισσότερα στο pylon.gr και epsilonet.gr. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης, ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτη, ζά τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ, Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Ονειρεύεσαι γιορτές στην Ευρώπη? Έφυγες οδικό αεροπορικός για Πράγα, Βιέννη, Βουδαπέστη, Κρακοβία, Βαβαρία και πολλούς άλλους προορισμούς 4 έως 8 μέρες από 89 ευρώ μόνο. Με την εγγύηση Zorpidis Travel και δώρο το αεροπορικό εισιτήριο. Κάνε κράτηση τώρα. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, ξύπνησε ο Κουλιανός
η φωνή του είναι κλειστή από τα πανηγύρια και στέλνει μήνυμα για τη γριά εδώ. Η γριά πέθανε. Για σένα. Ναι. Πες τη γριά, λέει δίπλα η Φιωρεντίνα, έχει κίνητρο μεγάλο, αλλά τα λέει μισά ο διπλανός που έσκασε. Αν χάσει, περνάω ως δεύτερη, πράγμα που σημαίνει ότι στην επόμενη κλήρωση θα πέσει πάνω στα θηρία του Champions League. Τι τον απαντά στον Κουλιανό. Τι να τα πούμε ιδιαίτερος. Ιδιαίτερος. Δεν έχει ιδιαίτερος. Σου λέει πέφτει στα θηρία του Champions League. Εσύ τώρα κάνεις τον πονηρό ή τον έξυπνο. Εγώ είμαι πονηρός, είμαι και έξυπνος. Και τα δύο είμαι. Και σου λέω ότι αντιλήφθηκα μεγάλη πίκρα και μεγάλη χολή στην πόλη. Εσύ κάνεις τον πονηρό ή τον έξυπνο τώρα. Φίλε, απέναντι από το σπίτι μου έχει ένα ψιλικατζίδικο ωραίο. Και πηγαίνουν εκεί στο ζάπινγκ 6-7 σκουλικαράδες, θα πούμε. Φίλοι μου. Αριανή λέγω. Ναι. Λοιπόν, και μεγάλη ηλικία είναι η περισσότερα, είναι σωσία του Βαλαώρα. Ρε φίλε, όχι είναι στημένο. Όχι το στήσανε. Όχι ο δεξιός μπακ δεν υπάρχει τη Φιωρεντίνα. Και αυτό. Και εμείς κάναμε νίκη μεγαλύτερη στην Ατλέτικο. Και ιστορίες. Βλέπω τον Ηρακλειδέα. Πες τον άλλο να τα πει. Ο Ηρακλειδέας. Πες τον άλλο να τα πει. Ότι ήταν μούφα το μάτς. Δεν θυμάσαι. Τώρα τα γάρια να πούμε. Λοιπόν, άμα ξέρατε. Ένα-ένα. Άμα ξέρατε ένα-ένα. Ότι μια ομάδα όταν παίζει δεύτερο ρόλο έχει μια απόδοση πολύ καλύτερη από αυτή που έχει όταν τις κλείνουν τους χώρους, δεν θα λέγατε αυτά που λέγατε. Έχουμε κάτω πράγμα. Το Καραϊσκάκι μέχρι το 60 λεπτό ο ΠΑΟΚ έδειξε τα στοιχεία που έδειξε μέσα στη Φιωρεντίνα. Μπορεί να περιμένεις λίγο. Όχι. Μπορώ να περιμένω πολύ. Τι θέλει. Ωραία. Να περιμένεις. Ναι. Έχουμε. Έχουμε δύο διαγωνισμούς. Ο πρώτος για το ταξίδι στην Πράγα και στην Βουδαπέστη. Ποιος θα πάει στην Πράγα. Για δύο άτομα. Λοιπόν, ΑΜΗ3 κενό, Πράγα ονοματεπώνυμο, ηλικία. Αποστολή στο 54-344. Ηλικία τι είναι αυτό. Την ηλικία τους να βάζουν. Γιατί, τι είσαι εσύ. Ο δεύτερος διαγωνισμός είναι για τα Λουκάνικα. ΑΜΗ1 κενό, Λουκάνικα ονοματεπώνυμο. Στο 54-344 για 5 μέτρα Λουκάνικα της Μαγιάς. Τρεις από εσάς θα κερδίσετε. Εδώ δεν έχει ηλικία. Όχι. Τι, χοληστερίνη πώς έχουν. Υπενθυμίζω. Έχει την ηλικία την άλλη κράτη. Μαζί μας. Τη χοληστερίνη σας. Λέγε, μαζί μας. Μπορείς να μην μιλάς. Τι, άω, τι είμαι, χαρούν εδώ να μην μιλάω. Να μιλάω, γιατί να μην μιλάω. Σε διαγωνισμούς μιλάς. Ναι. Σε χορηγούς μιλάς. Μιλάω. Θα μιλήσεις και θα κάνεις ανάλυση. Τι ανάλυση θα κάνω, προσοχή. Ουρολόγος θα κάνω. Θα σε ακούσω. Όχι, ανάλυση αγώνα θα κάνεις, ποδοσφαιρική. Τι ανάλυση θα σε ακούσω με προσοχή. Ακούγεσαι και ακούγομαι. Λοιπόν. Μαζί μας είναι ο Κλειδαράς, Τέργιος Πατικανίτης αδελφών, 101 και Μάρκ Μπόσα γωνία. Κανένα. 101. 101. Φίλος μας. Είναι καλός άνθρωπος. Χάρκευθες. Αντίθετα, οι φίλοι μας οι Αριανοί και οι Ερακλειδείς λυπήθηκαν εχθές. Τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή, τι να κάνουμε. Τώρα λέμε χορηγό, λες το για τον Άρη και τον Ηρακλή, τι λέτε. Να ξέρω. Μην με παίρνεις μεταλλική φωνή, με κάνεις αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η φωνή μου. Πες για τον Πετκανίτσα. Πες. Λοιπόν, υπάρχει κλεβώντας την... τώρα στο 85-27-27 απίστευτη κλειδαριά ασφαλείας όπου τα κλειδιά είναι μη αντιγράψιμα. Βγαίνουν μόνο με την ταυτότητά σας και περισσότερα θα μάθετε εκεί. Είναι η καλύτερη κλειδαριά ασφαλείας και κλειδιά ίδια μπορείτε να βγάλετε μόνο με την ταυτότητά σας, μόνο εκεί στο Στέργιο Πετκανίτσα, όπου στην τιμή περιλαμβάνονται και τα περαστικά. Η καλύτερη κλειδαριά της αγοράς. Πάρτε τώρα τηλέφωνο στο 85-27-27. Διαβάζω μηνύματα. Ναι, ναι. Μπράβο. Και αμέσως μετά ακούω την ανάλυση. Τι ανάλυση να σε κάνω, ρε. Κωστή Αριανός είμαι. Συμφωνώ με αυτά που λες. Αποκλείσαμε Σαραγώσα και πήραμε έξω την Ατλέτικο. Δεν έπρεπε να χαρούμε κι εμείς. Αριανάρα Σεραίος. Όχι, χθες μιας... άμα χάρηκες. Όχι, χάρηκες, δεν χάρηκες. Αν λυπήθηκες. Αυτό θέλω να σε πω. Τα μούτρα σου. Ο Ψωμιάδης ζήτησε από τον Τζίπρα να κάνει πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη. Γελάει ο κόσμος. Αυτά δεν γίνονται ποτέ και πουθενά. Το κέρδος ποιο είναι, αν την κάνει. Να ξέρω. Βγάλτο να σε πει ποιο το κέρδος. Το Ψωμιάδη. Φίλος είναι, βγάλτο. Φίλος μου είναι. Θα το ρωτήσω ποιο το κέρδος. Αν η Φιωρεντίνα βγαίνει δεύτερη και η Καραμπάκ ήταν σοβαρή ομάδα, δεν θα έχανε χτες. Ναι. Κόκκινη, εντάξει, μην δείχνει τόσο τη χαρά σου. Η Φιωρεντίνα, αν χάσει και την πρώτη θέση, πρόσεχε, μην πάθει τίποτα από τη χαρά σου. Ρε αντιπαοξή κόκκινη. Οι Ιταλοί έλεγαν πως θέλουν ένα πόντο στα δύο τελευταία παιχνίδια. Δύο παίκτες έλειπαν από αυτούς και από τον ΠΑΟΚ 3. Εγώ είπα ότι η Φιωρεντίνα έπαιζε με τα δεύτερα. Τι προσέγγιση είναι αυτή, δεν μπορώ να καταλάβω. Πόσα λεφτά βγάζει στοίχημα ότι δεν θα κερδίσει η Καραμπάκ. Άλλο τι πιστεύω εγώ και άλλο τι σενάρια υπάρχουν. Αμάρε κόκκινε με τις κρυάδες, νομίζω ότι με αυτά τα αστεία λέει γελάμε. Ναι, καλά σε λέει. Κρυόκολο. Το περίμενα θα υποτιμήσει την νίκη κόκκινη, αλλά μάθε ότι εμείς ζούμε αυτή τη στιγμή όπου εσείς Ηρακλείς δεν πρόκειται να ζήσετε ποτέ. Όχι, σε αυτό έχει δίκιο.
Τι να ζήσει εσύ. Καλά κάνει και το λέει. Εσύ τι να ζήσει. Εγώ του τη λέω γιατί. Τι να του πει, μπορεί να του την πει εσύ. Σκάσατε που λέει και ο Ραγκάτσης. Μου λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ε, βέβαια. Okay. Δεν έσκασες. Okay, ακούγε. Να σκάσω. Κόκκινα τέτοια χαρά από την ομάδα σου δεν θα πάρεις ποτέ μέχρι να ψοφίζεις. Ο Βασίλης ο Μπόμπορ. Ε, βέβαια. Ας τον κόσμο να βγάλει τα συναισθήματά σου. Τα δικά μου τα συναισθήματά του. Τα δικά μου συναισθήματα. Ρε φίλε Κόκκινα, από τη μία λες ναι. Δεν τους ενδιαφέρει. Και από την άλλη. Ναι. Είναι για να περάσουν. Λέει σε μεγάλη ξεφτύλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν. Για ποιο λόγο Κόκκινη Φιωρεντίνα στη Θήνα βγει δεύτερη, γιατί βγαίνει δεύτερη αν χάσει, δώσε μια λογική απάντηση. Ναι, να χάσει, να βγει δεύτερη και να πάει με τα θηρία του Champions League που λέει ο Κόκκινη. Ο Ροντρίγκες κέρασε τη Φιωρεντίνα Λουκάνικο Τζουμαγιά. Αντίο Αμίγκο. Ισχύει. Μίλατε ότι να είναι με 1-0 η Φιωρεντίνα χάνει την πρώτη θέση. Ναι, αλλά περνάει. Ενώ πάω με. Ναι, αλλά πάει σε κλήρωση, το ξαναλέω, το βουβαλίσιο το κεφάλι σου. Πάει και πέφτει στα θηρία. Τι με κάνει χειρονομίε. Αυτό που σε λέω κουλιανό είναι. Τη ίδια κλήρωση θα έχει να είναι πρώτη, η ίδια κλήρωση να είναι δεύτερη. Σε μένα δεν είπε τίποτα. Σε σένα δεν είπε τίποτα. Εγώ εσένα ρωτάω, ρε Βουβάλη. Σε λέω, αν βγει πρώτη η Φιωρεντίνα, θα έχει την ίδια κλήρωση με αυτή όταν θα βγει δεύτερη. Δεν απαντάς. Όχι. Τι όχι, δεν απαντάς. Όχι, δεν θα έχει την ίδια κλήρωση. Άρα γιατί να μην έχει. Άμα βγει δεύτερη η Φιωρεντίνα. Ναι, τι γίνεται, πες τον κόσμο. Χάνει 3 εκατομμύρια ευρώ σίγουρα. Για πες, παρακάτω. Λοιπόν, ναι. Χάνει μια κλήρωση καλή. Ναι. Και πιθανότατα χάνει και την πρόκληση άλλα 3 εκατομμύρια. Δηλαδή πάνω από 7 εκατομμύρια. Κάθισε και έχασε χθες η Φιωρεντίνα. Να τελειώσω. Τι να τελειώσετε, ρε λίγοι. Με ρώτησες και απαντάω. Εγώ ματς ύποπτα. Να τελειώσω. Θα σου πω 1002. Όχι αυτό το χθεσινό. Δεν ήξερα εγώ για ύποπτα. Από το πρωί αυτό ακούω. Από μένα. Δεν με νοιάζει από το πρωί τι ακούς. Μα όταν λες η Φιωρεντίνα. Τι... Εγώ διαβάζω τα σενάρια και λέω. Διαβάζει. Σενάρια πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ το ξέρω ότι άμα χάσει γίνει τελευταίο. Υποτίθεται ότι δεν θα χάσει. Λέω ότι θα κερδίσει. Υποτίθεται. Δεν θα χάσει. Εγώ λέω ότι άμα χάσει. Την... Με συγχωρείς. Πιο χάσει. Καλή ομάδα ποια είναι, η Καραμπάκ ή η Σλόβα Λίμπερτ. Άσε με μες στην τούπα τώρα. Η Καραμπάκ ή η Σλόβα Λίμπερτ. Ποια είναι πιο καλή ομάδα. Εγώ λέω είναι η Λίμπερτ. Εγώ λέω ότι είναι η Καραμπάκ. Εγώ λέω ότι είναι η Λίμπερτ. Είναι... Ακούγεσαι. Ναι. Η Λίμπερτ είναι καλύτερη ομάδα. Ναι. Και... 3 την έριξε την Καραμπάκ. Πάω... 2-2 είχε έρθει μέσα. Με τον Πάοκ τι έκανε. Η Λίμπερτ. Η Λίμπερτ κατά γενική ομολογία ήταν καλύτερη από τον Πάοκ. Έχασε. Έχασε η κατά γενική ομολογία. Πόσο έχασε. Κατά γενική ομολογία. Πόσο έχασε. 1-2. 1-3 έχασε. Καλοκαίρι. Κατά γενική ομολογία. Ναι. Οι Λίμπερες ήταν καλύτερες εκείνο το μάτς και ο Πάοκ ήταν τυχερός. Φρε, ποιος Πάοκ ήταν τυχερός. Ο Πάοκ έχει ένα πράγμα με τη Λίμπερες θέμα. Ότι θα είναι πρώτος ρόλος. Δεν μπορεί να το καταλάβετε. Όσοι λοιπόν είστε Ηρακλειδείς, Αριανοί, Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί κτλ. Που θα πούμε και για τον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε και Ολυμπιακούς να ακούσουν. Που ακύρωσε κανονικό γκολ στη Young Boys. Μισό. Ακυρώθηκε κανονικό γκολ και δεν πέρασε η Young Boys. Τώρα άσε τώρα. Μισό λεπτό. Εκεί έχει θέμα ο προπονητής τους. Ακυρώθηκε κανονικό γκολ Young Boys. Δεν ξέρω αν ήταν στην ίδια. Από Θεό. Έδειξε στην ίδια. Έδειξε η κάμερα στην ίδια. Μόνο ότι ήταν offside. Όπως και φωνάζουν οι Φιωρεντίνοι για τον γκολ. Δεν τα μετράω. Ότι ξεκίνησε από χέρι. Ξέφυγε από το διαιτή, εγώ δεν το μετράω καν. Ποιο γκολ ξεκίνησε με το χέρι. Ότι λέει ο Μάτος, λέει τη βρήκε με το χέρι την μπάλα. Σόπα ρε και πρέπει να πω. Ψηλά. Ω, με ακούω το λέω. Γιατί ακούω εγώ. Ψηλά γράμματα λέω. Σιγά τώρα. Και πού υπολόγιζε ότι από την μεγάλη περιοχή θα φτάσει μέχρι την άλλη άκρη και θα περάσει ο μπιμπί από όλο τον κόσμο. Αφήστε τι βλακίε. Δεν έβαλε με το χέρι στα δίκια. Κάτσε τώρα να μάθει πέντε πράγματα για τον Πάοκ. Έγραφε κάτι χθε ο Γρηγοριάδη. Δεν με νοιάζει τι έγραφε ο Γρηγοριάδη. Εγώ τι λέω. Εγώ μιλάω. Έγραφε κάτι χθε ο Γρηγοριάδη και θέλω πάνω σε αυτό. Επειδή το νιώθεις όσο κανείς και το εννοώ, εντάξει, λέει μήπως τον ΠΑΟΚ ταιριάζει τελικά ο ρόλος του κλέφτη και σ' ακούω τώρα. Τι με ακούς τώρα ρε Κόκκινε, μιλάς 40 λεπτά, θες να κάνεις σύντρικα, δεν μπορείς να κάνεις, θες να κάνεις χιούμορ, δεν μπορείς να κάνεις, θες δεν να το κάνεις μόνο σε κουβί. Δεν έχω πρόβλημα, εγώ άμα θες φύγει. Θέλεις, αν σε ενοχλεί η παρουσία μου. Δεν με ενοχλεί η παρουσία με τον απαξιώνεις τη δουλειά δεν μπορείς να απαξιώνετε, δεν μπορείτε να απαξιώνετε. Οι άμπαλοι Ηρακλειδείς με τον Κουτσοπαναγή ναι. Και οι Αριανοί 40 χρόνια άτιτλοι ναι. Να απαξιώνετε το κομμάτι το ποδοσφαιρικό. Έγινε ένα μάτς και από τις δύο ομάδες. Ναι. Παίχτηκε ένα ποδόσφαιρο. Και όσοι μιλάνε. Ωραίο παιχνίδι. Βρε γάμο. Βρε τον Κουτσοπαναγί, έχω μπλέξει με τον Κουτσοπαναγί. Λέγε καλάκι. Έμπλεξα με τον Κουτσοπαναγί εδώ πέρα. 0-4 με τον Άρη και 2-3 με τον Διαγόρα Ρόδο. Έμπλεξα με τον Κουτσοπαναγί. Λοιπόν, άκου εδώ να μάθεις. Ο Πάοκ στο δεύτερο ρόλο είναι πολύ καλός. Έχει πολύ μεγάλη ταχύτητα στις πλευρές. Δεν τους ντουμπλάρουν γιατί πολλές φορές δεν τους υπολογίζουν. Τον Πάοκ βρίσκει αδύναμους πλάγιους μπακ όπως βρήκε στο Καραϊσκάκι, βρήκε και εδώ.
και δημιουργεί θέματα. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Ένας ΠΑΟΚ τρεις μήνες να μην έχει center for ούτε τον ένα, ούτε τον άλλο, ούτε τον τρίτο και να καθαρίζουν οι πλαϊνοί. Οι πλαϊνοί έχουν πάρει πολύ μεγάλο βάρος, πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση και φαίνεται αυτό στο γκολ που βάζει ο Σακχόφ, όχι ο Τζαλμά Κάμπος, με συγχωρείτε, πώς αγκαλιάζονται οι δύο πλαϊνοί σε μια μοναχική στιγμή των δυο τους, σαν να λέει ο ένας με τον άλλον ουφ, ρε παιδί μου, βγαίνουν τα γκολ. Πατάμε περιοχή και βγαίνουν τα γκολ. Είναι ευλογία για τον ΠΑΟΚ που τους έχει και τους δύο αυτούς. Ας τα χάνουνε. Είναι μεγάλη ευλογία που τους έχει αυτούς που δεν έχει ο ΠΑΟΚ σεντερφόρ και θα μπορεί να μετατρέψει και σύστημα με σεντερφόρ αυτούς τους δύο. Γιατί εχθές πριν την εκπομπή είχα πει ο ΠΑΟΚ είναι 4-4-2 με ρόμβο, και με πέλκα δεκάρι και με μπάσταρδο σεντερφόρ. Και βγαίνει. Μετά το. Είπες να το κάνει όπως η Real. Στο box to box να το κάνει όπως η Real. Έχει δυνατότητες ο ΠΑΟΚ μεσοεπιθετικές. Ο ΠΑΟΚ έχει δυνατότητες να δημιουργήσει με ποδόσφαιρο δευτέρου ρόλου, γιατί έχει δύο πάσες για να βγει στην επίθεση. Όχι 40 για να ανοίξει μια άμυνα η οποία είναι στημένη στα 30 μέτρα. Θα μου πεις, έχει τη δυνατότητα ο ΠΑΟΚ να παίξει μάτι δευτέρου ρόλου? Όχι, δεν έχει. Με τον Ατρόμητο, ο σκηνοθέτης, θα δείξει άλλο. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη είναι καλός. Και γι' αυτό κάποιοι αναρωτιούνται, μα δεν μπορούμε να παίξουμε στο πρωτάθλημα έτσι? Είναι άλλο το έργο. Είναι άλλη η σκηνοθεσία στην Ελλάδα και άλλη στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, όμως, και από την άλλη μεριά, φωνάζει ότι ανασταλτικά από τον άξονα του και στην αριστερή του πλευρά μπάζει νερά, γιατί έχει ένα αριστερό μπακ για πλάκα, της πλάκας, το Λεόβατς. Αρχηγός ήταν χθες. Έλειπε ο Τζαβέλας εχθές από το κέντρο της άμυνας. Ήταν ο Κρέσπο με το Βαρέλα. Ο Κρέσπο με το Βαρέλα ήταν προβληματική. Ο Δε Βαρέλα αποδεικνύει ότι έγινε μια πολύ άστοχη μεταγραφική κίνηση, γιατί είναι ένας αρκουδιάρης που στη ζώνη χαμηλά μπορεί να του δημιουργήσεις πάρα λάθος πολλά έκφραση. Προβλήματα. Όχι, είναι αρκουδιάρης. Λάθος έκφραση. Όχι άστοχη. Δεν ο στόπερ που μας είπαν. Είναι αρκουδιάρης. Δεν ο στόπερ που μας είπαν. Είναι αρκουδιάρης. Είναι προβληματικός. Άσε ρε κόκκινη να μιλήσει άλλος. Κάνει μπέναλτι σε κάθε παιχνίδι. Χθες πάλι πήγε να κάνει μπέναλτι, το τράβηξε τον άλλον. Άμα ήθελε να συστήσει ο διαιτητής, το έδινε. Στον Πανετολικό δίνει λάθος πάσες. Στην αυτή κάνει λάθος μπέναλτι στην Τρίπολη. Βάζει αυτό γκολ εκεί να πάρω το διπλό στο Καραϊσκάκι. Είναι πρόβλημα ο άνθρωπος. Δεν το βάζετε αυτό το παίχτη. Προτιμήστε το Μαλεζά. Δεν θέλεις να βάλεις το Μαλεζά, βάλ το Χατζή Ισαΐα. Βάψ τον Μαύρο, πάρε ένα κάμελ. Βάψ τον Μαύρο, αράπι ταμ ταμ σαν τον Μποκολόκο και βάλ το σέντερ μπακ. Δεν θα παίζει αυτό σέντερ μπακ στον ΠΑΟΚ. Πάρτε το χαμπάρι. Ο Δεκανίας, μεγάλο πρόβλημα. Να μην έχει ο ΠΑΟΚ ένα σκύλο δίπλα στο Τζίμιρο, σκύλο, και να μπορεί να κόβει περισσότερο για να βγάζει περισσότερες πάσες σε αυτούς τους δυο, ή στον Μπίζεσβαρ στο 20 που θα παίξει, ή στον Μπέλκα. Και επιτέλους πάρτε χαμπάρι στον ΠΑΟΚ ότι θα πρέπει να τη βγάλετε με ψεύτο σεντερφόρ, γιατί και ο Κουλούρης ποδοσφαιρική πλατυποδία έχει, ήταν ανύπαρκτος σε ένα μάτσο που ο ΠΑΟΚ βρήκε τόσους χώρους και δεν ακούμπησε την μπάλα ο Κουλούρης. Και ο ΠΑΟΚ έβαλε τρία γκολ, χωρίς το σέντερ φόρ του. Ακόμα και ο Σαχόφ από τα χαφ σκόραρε. Πήρε κάτι της ο ΠΑΟΚ από τα χαφ. Τελειώνω. Λέω. Ανασταλτικά, θωρακίστε τον ΠΑΟΚ, να κλέβει περισσότερο στο κέντρο για να βγάζει στους διεισδυτικούς τριπλαδόρους, ανακατοσούρες, χασογκόλιδες που τα βάζουν κάπου, να έχει περισσότερες πάσες. Γιατί αυτοί αναγκάζονται να παίζουν περισσότερο ανασταλτικά, ο Ροντρίγκες και ο Τζάλμα Κάμπος ή και ο Μιστακίδης ακόμα, και χάνουν ενέργειες. Τελείωσε. Χθες το τελείωμα του Ροντρίγκες είχε δύναμη, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν τρεις εβδομάδες αραχτόπουλος και στο box to box είχε τη δύναμη να κάνει καλό τελείωμα. Όταν έχω τον Κάνιας μισοπνεύμονα, όταν έχω τον Μπίζεσβα μισοπνεύμονα, όταν έχω τον Σαχόφ αργό, το Χαρίση να μην μαρκάρει, ανασταλτικά θα έρθει ο Ροντρίγκες 10 φορές σε κάθε ημίχρονο περισσότερο πίσω, και όταν του έρθει η μπάλα στο χώρο, το τελείωμά του θα είναι κοριτσίστικο. Τώρα τελείωσε. Γιατί το έδωσε 3-1? Γιατί?
Το έδωσε 3-1. Άστε ρε με τα κουμάρια. Πάρε στο καζίνο με τον Κωστάρα να παίξετε εκεί κανένα blackjack. Ποιο καζίνο? Μου είπες 3-1 θα χάσει ο Πάο. 3-1 και τι είμαι ο μου είπες θα χάσει ο Παναθηναϊκός, μου το πες. Και τι έγινε ρε κόκκινε? Δεν κατάλαβα. Εσύ είμαι 80 χρόνια με το ίδιο παντελόνι που βρωμοκοπάει από το στίχημα έβγαλε. 82. Τα κρατάω σε μια κουφάλα δέντρου. Ποια κουφάλα δέντρου? Σε μια κουφάλα δέντρου. Κουφάλα δέντρου, ρε βόλτα. Το δώσε 3-1. Άντε ρε Χαϊβάν του Λαπ τώρα. Μετά την ανάλυση που έχω κάνει σε αυτό το μάτς, μου λες τώρα για το 3-1. Επική. Εγώ δεν μειώνω τη δουλειά σου. Δεν είμαι ζώο σε αυτό. Κομπλόγρια. Δεν είμαι ζώο σε αυτό. Έχει τρίκε στην πλάτη πάνω να καθαρίσει. Κομπλόγρια. Καλή σχέση. Κατάλαβε τον καλάκι τώρα. Μα κάνει τώρα μάθημα. Τι κάνει, δάσκαλε? Τι κάνετε? Μια χαρά. Χρόνια πολλά Κατερίνε. Έχει μια Κατερίνα να τη χαίρεσαι? Έχω αθλήτρια στο γυμναστήριο. Αθλήτρια, μπράβο. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, καλά πάμε. Ωραία. Αφού έχουμε υγεία με όλα αυτά τα περίεργα πράγματα. Χρόνια πολλά την Κατερίνα, τι τώρα στο δάσκαλο. Σπυριδούλα τη λένε την κοπέλα του. Κατερίνα τη λένε. Μπορεί να λένε τη μητέρα του. Τη μητέρα του λένε Κατερίνα. Μπορεί να λένε τη μητέρα του. Πού ξέρει, τι του λέει στο δάσκαλο. Είχε καμιά γκόμενα Κατερίνα. Κάτσε εδώ, κάτσε να σε κάνω. Τι να σε κάνω. Παίρνα έξω ρε ζώο. Ποιο ιδομούσχαρο είσαι. Παίρνα έξω ρε ζώο. Πε μου εσύ τι έχουμε από δυναμικά βήματα. Καταρχήν αύριο φεύγουμε για Κέρκυρα. Έχουμε αγώνες την Κυριακή, επαγγελματικούς αγώνες Muay Thai και Kickboxing K1 Rules. Η βραδιά στην Κέρκυρα έχει τον τίτλο Battle of the Titans. Είναι υπό την αιγίδα της ISDO. Θα παιχτεί και επαγγελματική ζώνη στο Muay Thai. Mm-hmm. 5 γύρι των 3 λεπτών. 3 λεπτών. Πολύ. Ναι, πολύ, πολύ. Θα παίξει ο Σπύρος ο Καρυπίδης από το Ultra Fighter Gym, αθλητής μου, με όρους full Muay Thai. Δηλαδή αγκώνες, cleansing, είναι πολύ σκληρό όλο αυτό. Δηλαδή πολύ ξύλο. Ναι. Δαγκάματα έχει? Δαγκάματα όχι, ούτε TBS. Λοιπόν. Ούτε δε, κουτουλιά έχει αυτό? Όχι. Αλλά πέφτει καμιά φορά καμιά. Γιατί η κουτουλιά απαγορεύεται, συγγνώμη. Απαγορεύεται. Αντιαθλητικό χτύπημα είναι. Ο αγώνας είναι φωνικό εργαλείο. Ο αγώνας είναι φωνικό εργαλείο. Επιτρέπεται ο αγώνας και δεν. Συγγνώμη, δεν ξέρω και ρωτάω. Ναι, είναι σαν να λες το ποδόσφαιρο, γιατί επιτρέπεται η κλωτσιά και δεν επιτρέπεται το σουτ με το χέρι. Έτσι είναι η όρη του αθλητισμού. Ο κανόνας. Μαθαίνουμε. Έτσι. Λοιπόν, φεύγουμε αύριο, αναχωρούμε με τρεις αθλητές. Ο Κώστας ο Παπαδόπουλος επίσης στα 69 κιλά πρώτη φορά σε αυτήν την κατηγορία θα αναμετρηθεί. Έβαλε κιλά ο Κώστας? Έβαλε μόνο για αυτόν τον αγώνα. Γιατί ενδιαφέρει για τον Κώστα? Λοιπόν. Ναι, δάσκαλός μας είναι, βοηθός. Ναι, βοηθός είναι. Συνέχισε, έλα. Λοιπόν, ο Κώστας ο Σπυρόπουλος επίσης στον πρώτο επαγγελματικό αγώνα θα αναμετρηθούν εκεί με κυρκυραίους αθλητές. Η Κέρκυρα τίνει να δημιουργήσει μια παράδοση στο κυρκυραίους. Έχει η Κέρκυρα... Έχει πολλά γυμναστήρια. Έχει και το διοργανωτής είναι ο Μιχάλης Μουζακίδης. Γιατί είναι χουβαρτάδες με τον... Πολύ χουβαρτάδες. Με τον Γερέκο. Τον ανιψιό Λοιπόν, θα είναι και αυτή εκεί πέρα στους αγώνες. Δεν την κατέστρεψε ο Μοσκόπουλος. Κοινόχρηστα δεν έχει. Υπουργός έγινε. Τι την κατέστρεψε? Κοινόχρηστα δεν έχει να πληρώσει ο Μοσκόπουλος. Δεν ξέρω. Κακή διαχείριση. Αυτή μήπως τον κατέστρεψε? Όχι, κάνεις λάθος. Αυτός φταίει. Αυτός. Λοιπόν. Πάρω τη γυναίκα 20 χρόνια νεότερη, 30 και περιμένει σε σώσει γυναίκα. Να ζηλεύει ρε φίλε άντρα, το καταλαβαίνω. Να ζηλεύει γυναίκα πρώτα. Τους πάντες. Δεν υπάρχει. Τη λυπάμαι την Κυριακού που πήρε τον Μοσκόπουλο άντρα. Τη λυπάμαι, δεν τη ζηλεύω καθόλου. Καλά, καλά. Λοιπόν. Επίσης αύριο έχει αγώνες MMA, grappling και τα λοιπά, αγώνες πρόκρισης για το MCP Challenge που γίνεται κάθε χρόνο σε ένα μεγάλο νυχτερινό κέντρο της πόλης. Αύριο είναι οι αγώνες πρόκρισης. Το Ultra Fighter Gym συμμετέχει με 15 αθλητές περίπου σε αγώνες grappling και MMA. Όποιος φίλος θέλει να δει αεραστεχνικούς αγώνες σε αυτό το στυλ, στο κλειστό της Πολύχνης, στο κλειστό Αλέξανδρος Νικολαίδης της Πολύχνης, από τις 2 η ώρα το μεσημέρι και μετά. Αυτά είναι τα νέα μας. Πολύχνη, ποιοι θα παίξουν, αεραστεχνικά? Ορίστε. Πολύχνη, λέω, ναι, ναι, αεραστεχνικό grappling και MMA. Έτσι, υπό την Ομοσπονδία της Ελληνικής, Ελληνική Ομοσπονδία Πολεμικών Τεχνών. Εσύ και Κυριακή έχεις αγώνες στην Κέρκυρα και Σάββατο. Εγώ Σάββατο έχουν τα δικά μου τα παιδιά που κάνουν grappling και MMA. Εγώ θα λείψω από το Σάββατο το πρωί, γιατί πρέπει να είμαστε εκεί για τη ζύγηση των αθλητών. Τι προπόνηση αγώνες... θα την κάνεις στο γυμναστήριο? Ο Τόλης ο Ματζαρίδης, ο προπονητής της πυγμαχίας. Θα είσαι το πρωί? Ε? Θα είσαι το Σάββατο το πρωί? Όχι, θα έρθω σήμερα να με δει. Θα έρθει σήμερα. Θα πάω, είναι σάββατο. Black Friday, θα σε κάνω black στο ξύλο, μαύρο στο ξύλο. Κελάμε ξύλο. Το πνευμόνι του πώς θα ακούτε? Δεν υπάρχει. Βγάζει 10 δευτερόλεπτα στο σάκο. Δεν ξέρω, ας ήρθε να δοκιμαστεί. Τι να δοκιμαστεί? Να δεις, άμα δεν βάλεις κανένα σουτζουκάκι εκεί σε κάποια γιορτή, πού να έρθει ρε αυτό? Τελευταία φορά. Θα γίνει και αυτό. Ναι. Ό,τι και να κάνεις, δεν αλλάζουν οι προτιμήσεις μου. Διάλειμμα. Οι προτιμήσεις σου. Άμα δεν αλλάζουν οι προτιμήσεις σου. Διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Παρασκευή 25 και Σάββατο 26 Νοεμβρίου, Black Friday και Black Saturday στο Mega Outlet. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Πάντα στο Mega Outlet. Άρχεται η συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό του έτους 2017. Παρακαλώ, σας ακούμε. Τα δώρα της μικρής, τα μαθήματα του μεγάλου, τα αγγλικά του μεσαίου και το οικογενειακό ταξίδι στο χωριό. Ένσταση! Έχουμε και τα έξοδα του αυτοκινήτου. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Υπάρχει Auto Vision. Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016, όλοι Auto Vision. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό, πέρασε κταίο το γιοταχή ή το δικυκλό σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις τα τέλη κυκλοφορίας, την ασφάλεια και το κταίο του επόμενου χρόνου. Όλοι Auto Vision. Με δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Κταίο Auto Vision Θέρμης στην περιοχή αεροδρομίου. Κταίο Auto Vision Πολύχνης δίπλα στο Παπαγεωργίου. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-487-500. Καφέ. Τσάι. Χυμό. Μια πορτοκαλαδίτσα να σου στύψω. Μήπως θες γάλα? Και εδώ σου έχω βούτυρο με μέλι, κρουασανάκια, αυγά με μπέικον, κρέπες, τη σπανακόπιτα που σ' αρέσει, πουλουράκια, μπισκοτάκια. Η Αιτία σε φέρνει κοντά στη μαμά σου και σε όλους όσους αγαπάς. Για τέταρτη χρονιά, με το πρόγραμμα στήριξης φοιτητών κοντά στους νέους, 250 πρωτοετής φοιτητές που σπουδάζουν σε ελληνικό πανεπιστήμιο μακριά από το σπίτι τους θα λάβουν δωρεάν εισιτήρια μέχρι το τέλος των σπουδών τους. Με το δίκτυο της Αιτία και της Olympic Air. Πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις στο www.kontastosneus.gr. Δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Aegean. Για κάθε μακριά που θες να φέρεις κοντά. Ο τυφώνας Black Friday έρχεται στην Πορσελάνα και θα σαρώσει όλες τις τιμές. Ένα φαινόμενο προσφορών που δεν έχετε ξαναδεί. Μοναδικά κομμάτια από συλλογές stock σε τιμές κάτω του κόστους. 25 Νοεμβρίου με 3 Δεκεμβρίου μόνο σε επιλεγμένα καταστήματα Πορσελάνα. Black Friday Πορσελάνα στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 53, Πειλαία. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στο Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Το Black Friday στη Media Markt τα σπάει για 4 μέρες. Black Friday από Πέμπτη μέχρι Κυριακή. Βρες από smartphone έως τηλεοράσεις και από laptop έως αξεσουάρ και λευκές συσκευές σε τιμές που τα βάφουν μαύρα. 24 με 27 Νοεμβρίου. Αν δεν προλάβεις, την έβαψες. Κάνε το δικό σου. Media Markt. Πολλοί σας σερβίρουν ψάρια. Λίγοι γνωρίζουν όμως τα μυστικά τους. Όπως την παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Από οικογένεια ψαράδων, εδώ και χρόνια, σας σερβίρουμε το καλύτερο ψάρι της πόλης, αλλά και νοπά κρεατικά, παρέα με τους νοστιμότερους μεζέδες. Φτιαγμένους όλους από τα χεράκια μας. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Και με ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Ιδανικός χώρος και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρο 30 στην Τούμπα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 922-710. Full Car Service. 800 τετραγωνικά μέτρα για τη φροντίδα του αυτοκινήτου. Προσωπικό με πείρα και τεχνογνωσία. Υπηρεσίες συνεργείου, βαφείου, πανοποιείου. Δωρεάν διαγνωστικός έλεγχος. Σε τρακαράν. Full Car Service. Απαλλαγή από χρόνο και χρήμα. Άμεση συνεννόηση με την ασφαλιστική σου. Αλλά και συνεννόηση για αυτοκίνητο αντικατάστασης. Προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 681-121 και www.fullcarservice.gr.
Επιτέλους πέρασα το μάθημα και να ο Ρετσίνες. Καινούργιο αυτοκίνητο φίλε, καλό τάξιδο. Γερνάς Ρετσίνα. Λόγοι για να γιορτάσεις, πολύ. Μία όμως η Ρετσίνα για το γεια μας. Βασιλική Ρετσίνα. Από εκλεκτό λευκό κρασί, από τοπικά σταφύλια της ποικιλίας Ροδίτη. Βασιλική Ρετσίνα. Από το αμπελοτόπι της Μεσημβρίας Συνοποιητικής. Γιατί η παράδοση στο ελληνικό τραπέζι μας θέλει όλους βασιλιάδες. Θέλεις μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ? Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Βελτιώνει τη στιτική λειτουργία. Επιβραδύνει την εξπερμάτιση. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Φυτικό συμπληρώμα διατροφής, χωρίς παρενέργειες. Διαρκεί πάνω από 48 ώρες. Γνωστοποιημένο στο νεό. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Έλα και εσύ στη χαρά της ζωής με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Στα φαρμακεία. Για πληροφορίες 2 10 76 28 711. Υπεύθυνος κυκλοφορίας πάνω στα Σινόπουλος. 5 10 15 20 25 30 35. Και λέτε φιλές μεγάλους άνθρωπος. Δεν τα φιλάω, τα μετράω. Το Νοέμβριο στο Princess Casino δεν σταματάς να μετράς κέρδη. Κάθε μέρα κληρώσεις από τις 12 το μεσημέρι συνολικής αξίας 290.000 ευρώ. Princess Casino. Ζήσε το μεγαλείο. Diontours.com. Και αυτά τα Χριστούγεννα ταξιδεύουμε μαζί. Με ζεστό κρασί στη Βιέννη. Με κρουαζιέρα στο Δούλαβι. Με πυροτεχνήματα στο Ντουμπάι. Με ρεβεγιόν στην Times Square. Με σκι στο Μπάνσκο. Με την οικογένειά μας στη Disneyland και στο χωριό του Άι Βασίλη. Με δροσιστικό κοκτέιλ στην Καραϊβική. Χριστούγεννα με την εγγύηση και την ποιότητα του Dion Tours. Επισκεφτείτε μας στα νέα μας γραφεία Τσιμισκή 87α ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-256-555. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrosport. Τηλεφώνησε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σε εξυπηρετήσουν άμεσα. Δωρεάν αγγελίες στις μετροαγγελίες της Metrosport. Διαβάστε στην άποψη. Εκλογές η ΕΠΟ για Ολυμπιακή Επιτροπή. Θα γίνουν για γέλια η προκήρυξη της Επιτροπής Κουτσοκούμνη. Δρόσος Γέροντας και ΕΣΥΑ μεταξεταστέει στην ομιμότητα. Σούπερ Λίγκα και πρόσληψη Γκαγκάτσι. Χαρτί για τουαλέτα η προκήρυξη Οικονομάκη. Στα How Much Money οι γνώσεις αγγλικής του Βασίλη. Πολύ καλό στην νοηματική. Οι μεγάλοι που έκλεισαν τα μάτια και η κυβέρνηση που ψάχνεται για ανατροπή. Άποψη κάθε Σαββατοκύριακο στα Περίπτερα με αλήθειες που καίνε. Γεια σας. Είμαι ο Λευτέρης Πανταζής. Εγώ και η Θεσσαλονίκη ακούμε Μετρόπολης 95,5. Όταν είσαι ερωτευμένος νιώθεις βασιλιάς. Όλα τα έχεις πληρωμένα. Όταν είσαι ερωτευμένος σε κανένα δεν νιώθεις βασιλιάς. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Κανένα ιταλικό τραγουδάκι δεν μπορείς να βάλεις ακόμα. Πάει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Οι γραμμές πλέον είναι δικές σας. Το 2310 και τα 390. Βάλε από κανένα γεροκομείο κανένα. 955 και ένα το μήνυμά σου το 54340. Πάνε και ξύρισε τις, τις τρίχες από την πλάτη σου. Ή να ξύρισε ρε κόκκινα. Να ξυγκαλάκι. Λοιπόν. Εγώ φίλε τον μπάσκετ το μισό. Το ξέρω. Ισχύει. Εντάξει. Αλήθεια λες. Τον Κουτσοπαραγή που τον είχατε σαν αρκούδα. Ισχύει. Και πηγαίνατε στα εγώ γήπεδα. Εγώ δεν λέω παραμύθι. Εκτός έδρας και εγώ... τον χειροκροτούσανε. Γι' αυτό είσαστε μικρή ομάδα. Ισχύει. Ό,τι λες. Εντάξει. Είναι αλήθεια. Εγώ δεν το αμφισβητώ. Άς εσύ εξετάζεις να αμφισβητείς τα πάντα. Λοιπόν. Δεν αμφισβητώ τα πάντα. Είπα ότι η νίκη του ΠΑΟΚ μέσα εκεί ήταν καθαρή και μεγάλη. Εσύ αμφισβητείς τα πάντα. Άλλο αποτέλεσμα προέβλεψες. Άλλο πρωτεύουσα προέβλεψε, σου λέω. Αν εσείς που είστε κουμαρτζίδες κερδίζατε από το κουμάρι, δεν θα βρώμαγαν τα χνότα σας και το ίδιο παντελόνι 10 χρόνια. Εννοείται. Θα είναι, άρα μη λες τώρα για τον άλλον, για το στοίχημα. Εσύ μου τη λες, τη λέω ναι. Κι εγώ. Καλά κάνεις. Δεν κατάλαβα. Οι κάλτσες σου έχουν γίνει μούχλα από την Ισπανική. Με τα δεύτερα ο Άγιακ. Δεν θα το παίξεις. Με τα δεύτερα ο Άγιακ. 2-0. Εντάξει, και λοιπόν, τι έγινε. Τώρα που θα χάσει και την Κυριακή από τον Πανιόνιο ο Στραπατσόνι, έλα να μου πει τι θα γίνει μετά. Λοιπόν. Μαζί μας η αδερφή Κωνσταντινίδη. Πάτε εκεί και βρίσκετε το ανταλλακτικό της αρεσκίας. Το ανταλλακτικό της αρεσκίας. Ναι. Το φοράτε στα μάτια σας, πληρώνετε και παίρνετε γραπτή εγγύηση και φεύγετε. Αν δεν το βρείτε ή δεν μπορείτε, το βρίσκουν και στο φοράν αυτοί.
από ένα καθρέφτη μέχρι και μηχανή αυτοκίνητου με 150 ευρώ οι μηχανές αυτοκίνητου παρακαλώ, με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Δύο οι διαγωνισμοί, ο πρώτος για Πράγα και Βουδαπέστη, α3 κενό, Πράγα ονοματεπώνυμο, ηλικία ονοματεπώνυμο στο 54344. Έχω απορία, ρε, η ηλικία τι ρόλο παίζει αυτό, έχω μια... Και ο δεύτερος, α1 κενό, ναι. Λουκάνικα ονοματεπώνυμο στο 54344, για τα Λουκάνικα Τζουμαγιάς από το Παναγιωτάκη που δεν είναι στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Σου δώσε καμιά κούτρα, ρε, κούτρα. Όχι, καμία. Καλά σε έκανα. Δεν έχω δοκιμάσει κάτι. Καλά σε εξηγήθηκε. Λοιπόν, ναι. Βλέπω 4 στην αναμονή, άλλοι 2 χωράνε. Παρακαλώ. Ας κλάψουν κύριε Ακλειδής και Γεριανή. Ορίστε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. ΠΑΟΚΤΖΙΣ. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα και τους παίκτες, γιατί μια ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη αντικειμενικά χθες αυτή. Μετά το 2-2 στα καφενεία ακούγονται. Ναι, και αυτό. Λοιπόν, ναι. Και εγώ δεν τη λέω πολύ μεγάλη νίκη επειδή κερδίσαμε τη Φιωρεντίνα που έχει το όνομα, γιατί του ΠΑΟΚ ταιριάζουν αυτά τα μάτς. Βέβαια, η κάτι. Νίκη, ναι. Η νίκη ήταν μεγάλη γιατί η ομάδα είχε τα ψυχικά αποθέματα να έχει προηγηθεί 0-2, να την ισοφαρίζουν και να έχει τώρα κουμάντα ψυχολογικά μέσα στο μυαλό να βγάλει ο Ροντρίγκες το 93 αυτό το γκολ. Γι' αυτό ήταν πολύ μεγάλη νίκη. Τι δεν σ' άρεσε στον ΠΑΟΚ? Τι δεν μ' άρεσε? Τι δεν σ' άρεσε? Δεν, αυτό που δεν μ' αρέσει στον ΠΑΟΚ είναι τώρα χρόνια. Χρόνια υπάρχει και δεν είναι... Δεν αφορά ούτε τη διοίκηση, ούτε με στο χορτάρι τι γίνεται. Γιατί τώρα αυτά παίκτες με τα γραφικά λύνονται. Αυτό που δεν μ' άρεσε στον ΠΑΟΚ είναι, είναι η μίζερη της κερκίδας. Βγαίνανε ρε φίλε και λέγανε πάλι χθες το βράδυ μετά από τέτοια νίκη, βγαίνανε αφού θα αποκλειστούμε τελικά, ο άλλος γκρίνιαζε, ναι, σου έρχεται το ατρόμητος τώρα θα σε κανονίσει, μη χαίρεσαι. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει η γκρίνια? Ορισμένοι ψάχνουν αφορμή για να βρίσουν τους παίκτες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ενώ αν είχε, ρε παιδί μου, αν στον ΠΑΟΚ ήταν center back τώρα, αυτοί που είναι στον Ολυμπιακό για παράδειγμα, θα το, με πέτρα θα τους κυνηγάγανε. Τα center back του Ολυμπιακού χθες ήταν ένα πρόβλημα το οποίο ήταν από το πρώτο λεπτό και ο προπονητής του Ολυμπιακού ακόμα και στο 1-0, ακόμα και στο 1-1 δεν το είδε να το διορθώσει. Δεν, ναι, το είδε. Σαν παράδειγμα το έφερε. Ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Αυτή για μένα, η καρκίνη της κερκίδας πραγματικά, οι μίζεροι προπονητές κάνουν το περισσότερο κακό στην ομάδα. Και αυτοί είναι που ανεβάζουν τη δυσκολία του παιχνιδιού με τη Λίμπερετς σε 2 εβδομάδες. Που θα σε φαβορεί. Γιατί, ναι, ναι, γιατί, ναι, γιατί μόλις την παίρνει την μπάλα, ξέρω εγώ, γίνει κανένα λάθος εκεί, μόλις δεν χάσει ο Κλάσκα μια κεφαλιά, αν παίξει κιόλας ή δεν παίξει, θα αρχίσουν. Τελευταία ερώτηση. Βγάλ τον έξω. Σούληψε ο Τζαβέλας να στο μπερχθές. Ναι, προφανώς. Αν έπαιζε ο Τζαβέλας, θα τον έβαζε στον Μπαμπακάρ, σίγουρα δεν θα έμπαινε το δεύτερο γκολ. Μπορεί και να μην έμπαινε το πρώτο. Mm. Και τώρα ένα τελευταίο πριν κλείσω. Μάλιστα. Για τα ασανσέρ της πόλης και, ναι, αυτό που έχει και από δίπλα εκεί πέρα τον Τροφαντούλη. Ναι. Όσα δεν φτάνει αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια, μην μειώνετε την νίκη του ΠΑΟΚ, επειδή εσείς έχετε σκάσει από τη ζήλια. Πόσα κιλά είσαι, ρε? Εγώ, 90 κιλά. Τι ύψος έχεις? 1,90. 1,90. Παλεύουμε? Πότε θες? Πότε, διάλεξε. Τι να παλέψει, ρε φίλε. Όταν... Αυτός έχει 100 σφιγμούς καθιστός. Άμα σου κόσει τα χέρια, θα πάνε 130. Το βλαμμένο. Στου 160 πάθει εμβολή. Άστον. Η Β' Εθνική σα περιμένει πάλι. Ποια Β', ρε φίλε? Το ξέρουμε. Ρε, φίλε. Okay, να σε καλά. Η Γ' τον περιμένει. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, ρε. Καλησπέρα, ρε Βλάχο. Τι έγινε, ζήλεψες? Τρία πραγματάκια, Κωστινέ, με πείραξε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό. Τρία πραγματάκια και μετά πες ό,τι θέλετε. Σαν να εξή, πώ ένιωσε στο 3-2 του Ροντρίγκε? Σαν αντιπαοξή ένιωσα πολύ άσχημα. Μάλιστα. Με πόνεσε. Λοιπόν, κύριε Μελισσανίδη, Γρηγόρη Κόκκινε, ναι, απέδειξες και με βγάζεις ασπροπρόσωπο γιατί σε θεωρώ το νούμερο ένα του αθλητικού Μετρόπολης. Γιατί χωρίς έμεσα πράγματα, αλλά σαφέστατα, εξήγησες στον κόσμο, χωρίς να μειώνεις τη νίκη του ΠΑΟΚ, τον λόγο που η Φιωρεντίνα δεν έβαλε τα πόδια στη φωτιά και ξεκίνησε χωρίς 5 βασικότατους ποδοσφαιριστές. Δεύτερον, φτάνει στο 55, γίνεται το 2-2 και λένε οι τρελοί παοξίδες, αμά σε 10 λεπτά τρώμε και το τρίτο. Και ξαφνικά εκείνος ο απίστευτος ο Σόουζα κάνει κάτι αλλαγές, τραβάει το δεκάρι δεξιά, παίρνει το δεξιά.
δεξί χαφ, τον πάει αριστερά και κολώνει Φιωρεντίνα. Και το κορυφαίο κάνει μπλοζό ονομάτος στο 92. Μπλοκάρει την μπάλα με τα δύο χέρια. Αντί για φάουλ, δεύτερη κίτρινη, γίνεται η αντεπίθεση και γίνεται το 3-2. Η Φιωρεντίνα δεν τη χάνει την πρόκριση με τίποτα και το ήξερε αυτό. Να μιλήσω. Εντάξει. Να πω δύο κουβέντες. Βεβαίως Κώστα να πεις. Όταν η φτέρνα του Ιντέγε ήταν 10 πόντους μπροστά από το Μαλεζά, δεν ασχολήθηκα με τη διαιτησία όταν γαυγίζαν εδώ οι Μακεδονομάχοι. Συμφωνώ. Όταν μιλούσαν οι Μακεδονομάχοι για το Μιλιβόγεβιτς ότι έπρεπε να αποβληθεί, ήξερα ότι δεν έπρεπε να αποβληθεί και δεν μίλησα. Συμφωνώ. Δεν μίλησα όμως και στο out goal του ΠΑΟΚ και δεν θα μιλήσω για το πιθανό goal της Φιωρεντίνα και για τα χέρια του Μάτος. Γιατί είδα μια διαιτησία χωρίς δόλο. Δεν okay. Υπήρχε δόλο στη διαιτησία. Το πέναλτι του Βαρέλα γιατί δεν το έδωσε, Κωστή? Ο Βαρέλα, θα σου πω, ο Βαρέλα είναι βλάξ. Βλάξ. Γιατί δεν έδωσε το πέναλτι, σαφέστατα απάντησέ μου. Ο Βαρέλα είναι βλάξ. Γιατί δεν το έδωσε το πέναλτι? Γιατί είναι μια οργανωμένη άμυνα από τον ΠΑΟΚ, τον έχει πλάτη ο Βαρέλα αυτόν και πάει και τον τραβάει. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ βλάκας ο Βαρέλα. Δεν κινδυνεύεις ρε Βαρέλα να σου κάνει τίποτα. Γι' αυτό λέω ότι δυο μέτρα παλικάρι, γραμμάριο μυαλό. Για χαρά, για χαρά. Δεν μπαίνω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Ούτε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με τους Μακεδονομάκους, ούτε αν εσείς μιλάτε όταν ο ΠΑΟΚ πάρει ένα σφύριγμα 2 μέσα στην Τούμπα. Τέλος. Επόμενη γραμμή, ναι. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Χαίρετε, κύριε Ραπτούβλε. Γιατρέ μου, χαθήκαμε, ρε γιατρέ. Δεν είμαι γιατρός. Α, σε πέρασα για τον Σπύρο, τον Παναθηναϊκό. Με συγχωρείς. Δεν πειράζει. Συγγνώμη. Θέλω να μιλήσω σε εσάς. Ναι. Και επειδή ξέρω ότι αγαπάτε τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Ναι, τον αγαπώ. Και ιδιαίτερα τους παλιούς ηθοποιούς. Θέλω να σας αφιερώσω σε μισό λεπτό ένα σενάριο. Να ακούσω. Είναι πρώτη γυμνασίου ο Αλεξανδράκης. Ναι. Μαζί με τον Κούρκουλο συμμαθητές. Ο Αλεξανδράκης. Συμμαθήτριες στην Καρέζη μαζί με τη Βουγιουκλάκη. Ναι. Και επί 6 χρόνια μέχρι να πάνε τρίτη λυκείου, τις ψήνουν κάθε μέρα πλουσιόπεδα σε κολέγια. Ναι. Με τα Λακόστ, με τα Πόλο, με ναι, τα αμάξια τους. Ναι. Τελικά καταφέρνουν και τις ψήνουν. Ναι. Τελειώνει τρίτη λυκείου και τις ψήνουν να τις πάρουν με τα γκάμπριο για να τις πάνε για μπάγιο για να τις βάλουν χέρι. Έτσι. Και με το που βγαίνουν έξω από την πόρτα του κολεγίου, ναι, καλή ώρα εκεί στο Δελασάλε πάνω που πηγαίνατε κι εσείς. Ναι. Σκάει ο Φραγκίσκος Μανέλης με μια φλωρέτα, ναι, τις φορτώνει και τις δύο και φεύγει. Ναι. Οι άλλοι μένουν παγωτό. Ναι. Πείτε μου τώρα, ποιος είναι ο Αλεξανδράκης και ποιος είναι ο Κούρκουλος. Λέγε ρε κόκκινε, με δυσκολεύει αυτός. Για πες μου φίλε, ποιος είναι ο Αλεξανδράκης. Είναι οι Μπρούκλιδες, οι Ηρακλειδείς και οι Αριανοί που ήταν πρώτοι στην πόλη και ήρθε ο φιλοξενούμενος ο φτωχός. Ο Μανέλη. Και τους πήρε τις γκόμενες. Ο Φραγκίσκος Μανέλης. Έτσι φίλε. Έτσι πείτε τον κύριο Κόκκινο. Έχει. Καλημέρα σας. Έλα παλικάρι μου, πες τα πάτησε. Ορίστε. Καλημέρα φίλε, ναι. Ναι. Τι χολή βγάλαν οι Ηρακλειδείς και οι Αργιανοί. Πόπο στο 3-2. Λέγε φίλε, ναι. Εγώ είμαι φίλε. Εσύ είσαι φίλε, ναι. Λοιπόν, έχω καταρχήν να δηλώσω ότι η μεγαλύτερη ευτυχία του ΠΑΟΚ είναι ο λαός του. Αλλά φυσικά είναι και η μεγαλύτερη κατάρα. Αυτή την κρίνια την έζησα και εγώ χθες το βράδυ. Πίστευα ξαφνικά ότι δεν κερδίσαμε. Νόμιζα ότι θα δώσει άλλα 5 λεπτά καθυστερήσεις. Εγώ εχθές εδώ είχα ένα ζευγάρι καβαλιώτες τα παιδιά, 26 χρονών το αγόρι, 24 το κορίτσι, έγκυος ετοιμόγενη. Ζευγάρι, παντρεμένη. Ναι. Ο καβαλιώτης δεν έχει καβαλιώτικη μούρη, έχει δραμηνή, δηλαδή έχει ένα ποντιακό, μια ποντιακή μιζέρια. Μηταράς, στεγνός, σαγονάκιας, ναι, κτλ. Πρόσεξε τώρα. Τελειώνει το μάτς, τους φέρνω εδώ γιατί βλέπαμε το μάτς μαζί και τι λέει ο άνθρωπος. Τώρα με τον Ατρόμητο να δω που θα είναι το μάτσο όπως λέει ο Ραπτόπουλος διαφορετικό στη σκηνοθεσία. Που θα κλειστεί ο Ατρόμητος, άντε να βάλουμε κανένα. Ναι, ναι. Αυτοί κοστί ψάχνουν την επόμενη γκέλα, το επόμενο στραβοπάτημα. Μ' αρέσει όμως εμένα η γκρίνια, μ' αρέσει η βαγομάρα, μ' αρέσει τον μπιρμπιρ. Δηλαδή. Αυτό σε ταΐζει, ρε. Ναι. Αυτό σε ταΐζει. Να παντρεύει την κόρη σου, το γιο σου, ξέρω εγώ, στη χαρά επάνω. Και να σου πει, ξέρω εγώ, και να κοιτάζεις που, ναι, θα μπορούσες να τη δώσεις. Ναι. Και να κοιτάζεις που, ναι, θα μπορούσες να τη δώσεις. Ξέρεις τι δώρο Θεού ήταν αυτό το γκολ στο 93. Ναι, φυσικά και ήταν. Δώρο από το Θεό ήταν αυτό το γκολ. Κωστή, από το Θεό ήταν αυτό το γκολ. Για λέγε. Άκου λίγο. Θέλω να μου σχολιάσεις, ρε φίλε, την εμφάνιση του Λέοβατ. Ο Λέοβατ. Όλοι λένε για Βαρέλα και εμένα ο Λέοβατ χθες μου φάνηκε ότι πρέπει να έκανε γύρω στις 10 φορές μετό. Ο Λέοβατ, ξέρεις γιατί έκανε μετό. Γιατί δεν είχε ανάλογο
αριστερό στόπερ, χαμηλά, να το καλύπτει. Ναι. Ο Τζαβέλας δηλαδή είναι κατά κάποιο τρόπο και ο προστάτης του Λέοβατς χαμηλά. Γιατί ο Τζαβέλας τον μπασταρδεύει το σύστημα, βγαίνει σαν αριστερός μπακ και αν έχεις κάνα μπεχταρά ας πούμε με αριστερό πόδι να κλείσει ή να φύγει ας πούμε από τη μέσα μεριά, πάει ο Τζαβέλας και πέφτει, έτσι. Οπότε τον κλείνει εκεί πέρα γιατί είναι γρήγορος χαμηλά. Ναι. Άμα παίξει ο Κρέσπο ή ο Βαρέλα εκείνο το μοσχάρι να πούμε το χωρίς μυαλό, μπάπιο, δεν μπορεί να το ντουμπλάρει. Ο Κανίας πάλι. Αγώνα για να το φέρουμε, έτσι. Αγώνα κάναμε για να το φέρουμε. Ήτανε καλός θες. Ο Κανίας πάλι. Ποιος ήταν καλός? Ο Κανίας. Ο Κανίας πάλι. Δεν μπορεί, ο Κανίας πάλι δεν μπορεί να ντουμπλάρει με αριστερά γιατί μπορεί να ντουμπλάρει και εκεί τύπης δεξιά. Δεν είδα ποτέ σε ντουμπλάρεις με τον Κανίας. Κάποιον αυτό είδες, πού να το δεις εσύ. Κωστή, θέλω να κλείσω, λέγε. Να στείλω πολλά φυλάκια στα παοκτσάκια που θα κλάψουν μόλις προκριθούμε. Έκλεισες. Δεν θα έχουν ραδιόφωνο να μιλήσουν. Αντίο. Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Υπάρχει και ένα τέτοιο κομμάτι του λαού του ΠΑΟΚ. Οι γκρινιάριδοι. Οι πολύ γκρινιάριδοι. Οι αυτοί που λέει αφισβητείες. Εμένα μου αρέσουν αυτοί. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Τι κάνετε? Τι έγινε ρε πρασινοκάμπια? Τι είπε προχθές? Δεν λέγεται τώρα, προηγουμένως ο κύριος τι είπε? Αν προκριθούμε τις 8 το μηνός, 8... τι θα πάθω εγώ? Τι θα πάθεις εσύ, τι είσαι για να πάθεις? Όχι εσύ, υπάρχουν λέει κάποιοι οπαδοί του ΠΑΟΚ οι οποίοι γκρινιάζουν. Εγώ είμαι από αυτούς. Είναι γκρινιάζεις. Πες του, κοίταξε, πόσο χρόνο να ήταν αυτός? 40. 40, είδε πρωτάθλημα, πες του. Είδε, το 85. Ναι. Είδε, το 85. Το 85. Το 84. 10 χρονών. 85 το πήρε. 85, ναι. Ναι, ναι. Ξεχάσατε. 85, ξεχάσατε. Κάτι, συγγνώμη. Ναι. Πόσο χρόνο είναι, 30? Τι, όχι 30, τι, 31 χρόνια, τι, έτσι δεν είναι? Τι ήπιες το μεσημέρι? Κάτσε να δεις. Το κάτσε να δεις. Θα προκριθούμε και τι θα γίνει, κάτσε. Τον ΠΑΟΚ έτσι τον θέλουν δηλαδή πρωτάθλημα να πάρει κάθε 100 χρόνια? Εντάξει ρε φίλε, αφού είναι πιο μικρός από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τι να κάνουμε, σιγά σιγά. Πριν το 85 ο ΠΑΟΚ έτσι ήταν? Αυτή ήταν η ομάδα. Πριν το 85 φίλε. Πριν το 85, φίλε, δεν ήταν τα συμβόλαια μόνο ετή. Μπορούσες να έχεις ένα καλό μάτι να πάρεις ένα παίκτη για 4 χρόνια. Από το 75 τα συμβόλαια ήταν 12 ετίας. Πριν πιο μπροστά επί Χούντας απαγορευόταν να πάει Βορειοελλαδίτη στην Αθήνα κτλ. Είχε άλλες παραμέτρους. Αυτό που λες. Μάλιστα. Επί Χούντας ήσασταν καλά. Επί Χούντας, ναι. Για το Μαρινάκι δεν ισχύει αυτό που λες? Σαν τι να ισχύει για το Μαρινάκι, ό,τι τι. Αυτά τα συμβόλαια που μου λες και τα παραμύθια. Ο Μαρινάκης, ρε φίλε, παίρνει ένα παίχτη, τον πουλάει 10 φορές επάνω. Ωραία, ναι. Φέρνει έναν άλλον. Τώρα προσπαθεί να πουλήσει το Φορτούνι. Δεν τραβάει ο Φορτούνι να τον πουλήσει. Ναι. Έφερε, ξέρω εγώ, πούλησε τον Σάμαρη, πούλησε τον Μήτρογλου. Εγώ και εγώ στα χνάρια του Ολυμπιακού πούλησα τον Μακ, πούλησα να πούμε, τώρα θα πουλήσω τον Ροντρίγκες. Εντάξει, είναι σε μικρογραφείο ο ΠΑΟΚ. Για χαρά, επόμενη γραμμή, μάλιστα. Ναι. Εσύ, κρανκρού. Σκάσατε. Όποιος Αριανός και όποιος Ηρακλειδής κάπνιζε χθες, ναι, το γύρισαν σε ναργιλέ και όποιος δεν κάπνιζε το ξεκίνησε. Έσκασες κόκκινε, γι' αυτό και ξεκίνησες την εκπομπή σου έτσι. Τσάω. Μπράβο ρε γάτε, πόσο γάτος μπορεί να είσαι. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Δύο πράγματα. Δύο. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι εχθές έβλεπα τον αγώνα στο σπίτι με τον γιο μου. Ναι. Και έκανα μετά 2 ώρες για να τον βάλω να κοιμηθεί. Γιατί τι τραγουδούσε? Γιατί τραγουδούσε το παιδί «Παοκάρα είμαι χάλια, βλέπω έναν αετό με 8 κεφάλια». Το πρωί άργησε να ξυπνήσει να πάει στο σχολείο, αλλά εντάξει, τον πήγα. Τον πήγες. Και δεύτερο, ναι, προς τον κύριο Κόκκινο και στον κοντοχωριανό μου εκεί στην Καστοριά. Μ' αρέσει που πονάτε. Πολύ μ' αρέσει. Ρε φίλε, πού κατάλαβες τον πόνο? Πού κατάλαβες τον πόνο, φίλε? Πονάς. Πονάει. Πονάς και ακόμα περισσότερο θα πονέσεις όταν θα σου δώσω και 2 δανεικούς. Α, αυτό το αποκλεί. Χαίρομαι που είσαι ευτυχισμένος. Χαίρομαι που είσαι ευτυχής. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά, φίλε. Κύριε Καγιούλη, φύγατε χθες. Ορίστε. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε.
Χαίρετε. ΠΑΟΚ είμαι. Ναι. Δύο πραγματάκια θέλω. Για πες. Το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ έφταιγε η άμυνα. Πέντε παίχτες, τέσσερις παίχτες μαρκάραν τον αέρα. Και ένα δεύτερο πραγματάκι. Ρε φίλε, το γκολ είναι υπέροχο. Τι να συζητάμε τώρα. Το δεύτερο γκολ που τρώει ο ΠΑΟΚ. Που τρώει ο ΠΑΟΚ. Τέσσερις παίχτες μαρκάρουν με τα μάτια. Βγάζει τη σέντρα, ένα παίχτη έχει μέσα στη μικρή περιοχή. Και ένα δεύτερο πραγματάκι, αυτό που είπε στην αρχή της εκπομπής για, για τις ιταλικές ομάδες και τις αγγλικές που δεν ενδιαφέρονται για την Ευρώπη. Δεν το είπα. Το σκεπτικό σου είναι πολύ περιορισμένο, φίλε. Πώς δεν το είπες. Ποιο το? Το σκεπτικό σου, λέω, είναι πολύ περιορισμένο. Δεν είναι περιορισμένο. Χτες το είπα, φίλε μου. Δεν το είπα σήμερα. Ναι, χτες το είπες. Χτες το. Όποτε και να το πες. Ναι. Γιατί το λες αυτό το πράγμα? Γιατί ο ΠΑΟΚ πέρασε με ιταλικές ομάδες και με αγγλικές. Καμία σχέση. Εγώ το είπα πριν το παιχνίδι, φίλε μου. Γι' αυτό το λέει. Γενικά η συμπεριφορά, λέω, των ιταλικών ομάδων. Και των αγγλικών. Και των αγγλικών στην Ευρώπη, ειδικά στο Europa League. Με τι ομάδες? Δείχνουν ότι δεν δίνουν. Γιατί τότε να μου το έλεγε. Βαρύτα. Όχι, όχι, καμία σχέση. Πώς καμία, καμία σχέση. Θες να μιλήσουμε τώρα ή όχι? Για πες μου. Δεν δείχνουν ότι δίνουν βαρύτητα στο σταθμό. Αυτό δεν είναι. Υπάρχει σαν σύλλογο, ρε φίλε, άμα δεν δίνεις βαρύτητα. Δεν okay, υπάρχει. Εντάξει, εσύ πες, ρε φίλε, ότι δίνουν βαρύτητα. Μα δίνουν βαρύτητα. Η Άρσενα δεν δίνει. Υπάρχει σαν σύλλογο. Όλα είναι για τα λεφτά. Δεν δίνω εγώ, δηλαδή. Τα λεφτά τα οποία παίρνουν σε έναν αγώνα πρωταθλήματος. Τα λεφτά που παίρνουν σε έναν αγώνα πρωταθλήματος στην Αγγλία είναι πολλά περισσότερα από αυτά που παίρνουν στην Ευρώπη. Γιατί είναι κόκκινο για να δείξει κάτι στην Ευρώπη, για να δείξει η ομάδα. Έχει στο πρωτάθλημα σου εταιρείες. Εταιρείες είναι, φίλε. Και κοιτάνε το κέρδος. Αυτό ακριβώς. Έχουν κάνει τεράστιο άνοιγμα στην Κίνα, που είναι 1,5 δις, και τους ενδιαφέρει πώς θα πουλήσουν. Δηλαδή, φανέλες. Να μιλήσω με το φίλο. Ωραία, εντάξει, και ένα τελευταίο. Να μιλήσω. Απαντάω. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Μέχρι τότε να μην δεν πέρασα εύκολα, ούτε χθες πέρασα εύκολα. Μην μπερδεύεσαι, ρε φίλε. Η Φιωρεντίνα, εφόσον δεν ενδιαφέρεται, κυνηγάει την ισοφάριση. Δηλαδή στα δύο γκολ εκεί που δεν ενδιαφέρομαι, λέω εντάξει, κάθομαι και το χάνω και πάω και σπίτι. Ρε φίλε, επειδή ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει στο μυαλουδάκι σου. Η Φιωρεντίνα, λες να θέλει να πέσει τώρα με κανένα μεγαθύριο από το Champions League. Εσύ τα λες, δεν τα λέω εγώ. Εγώ τα είπα, ναι. Εγώ είπα τα ρεαλιστικά σενάρια. Δεν ισχύουνε. Όχι. Όχι, οκ, okay, ακούγες. Δηλαδή αν η Φιωρεντίνα χάσει, δεν περνάει. Περνάει. Είναι κάτι το οποίο είναι απίθανο να γίνει. Όχι, φυσικά και όχι. Τι παραπάνω είπα? Ότι δεν ενδιαφέρονται, αυτό που λες, απαξιώνεις. Κάνεις λάθος. Πώς κάνω λάθος? Ουδεμία σχέση το δεν ενδιαφέρεται με αυτό το οποίο λες. Ουδεμία σχέση. Γιατί μιλάω σε βάθος χρόνου, ιδιαίτερα για το τελευταίο που είπες, δεν μιλάω τώρα, για χτες ή για πριν από 3 χρόνια, οι αγγλικές ομάδες δείχνουν, ειδικά το Europa League, ότι τους σαμποτάρουν. Ποιος τους σαμποτάρει, ποιος τα λέει αυτά? Αυτό δείχνουνε, φίλε. Όταν μια ομάδα για να ανέβει από την Championship, για να ανέβει στην Premier League, πόσα λεφτά παίρνει, ξέρεις? Δεν τα κυνηγά, δε. Σε ρωτάω κάτι, πόσα λεφτά παίρνει. Σε ρωτάω κάτι, πόσα λεφτά παίρνει μια ομάδα που ανεβαίνει. Πού να ξέρω εγώ. Εάν δεν ξέρω, φίλε, πώς συζητάμε. Το ποσό. 5-6 εκατομμύρια, πόσα παίρνει. Πόσο? 10. 200. 200, Τι να ενδιαφερθεί για την Ευρώπη, ρε φίλε. 200 εκατομμύρια πήραν αυτοί που θα ανέβει. Οι Wolves και οι. Ναι, ναι. QPR. Ναι. Μεγάλοι σύλλογοι αυτοί τώρα, έτσι. Τεράστιοι. Για αυτούς μιλάμε τώρα. Τεράστιοι είναι. Εσύ πες ότι είναι. Τεράστιοι, ναι, ναι. Εσύ πες δεν είναι, ρε φίλε. Ακούγεσαι. Ναι, ξέρω, ακούγομαι, εγώ το λέω, ακούγομαι. Όπως τότε και με την. Με την Ίντερ που δεν ενδιαφερόταν, που μας έκανε ο Βιέρι Ρεζίλη που έβαζε τα γκολ από τις γραμμές. Ο Βιέρι τα βάλε με την. Δεν ενδιαφερόντουσαν. Ο Κριστιαν Βιέρι τα είχε βάλει με την Ατλέτικο. Με την Ατλέτικο, ναι. Δεν ήταν με την Ίντερ. Συγγνώμη. Είχαμε μια Ιταλική όμως τότε που θυμάμαι ότι δεν ενδιαφερόταν για αυτή. Όταν απέκλεισε την Ουντινέζε με τον Γκάμ στο 2001, μου λες. Σου είπα εγώ αυτό το πράγμα. Καλώς έγινε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν. Αλφα μη ένα κενό, Λουκάνικο ονοματεπώνυμο στο 54-344, αλφα μη τρία κενό, Πράγα ονοματεπώνυμο, ηλικία ονοματεπώνυμο στο 54-344. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι με γραμμές. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 3:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι.
Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Η κατασκευή του αγωγού TAP ξεκίνησε. Το σημαντικό αυτό έργο αρχίζει από εδώ, όπου στηβάζονται οι σωλήνες αγωγού πριν μεταφερθούν στα σημεία εξκαφής για να τοποθετηθούν στο υπέδαφος. Κατά μήκος της όδευσης, το έδαφος διαμορφώνεται κατάλληλα. Στη συνέχεια, και αφού πρώτα οι σωλήνες συγκοληθούν μεταξύ τους, γίνεται το άνοιγμα της τάφρου μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν. Το χώμα φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση του εδάφους. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ελέγχου, η τάφρος ξαναγεμίζει με το χώμα εξκαφής και γίνεται επαναφορά της ζώνης εργασίας στην αρχική της κατάσταση. Τέλος, τοποθετούνται σημάσεις που ενημερώνουν τον κόσμο για την ακριβή θέση του υπόγειου αγωγού. Σε λίγα χρόνια, ο αγωγός TAP θα διασχίζει υπόγεια αυτή την περιοχή και παρότι θα είναι αόρατος, τα ωφέλη του θα είναι ορατά σε όλους. Μήνας οικονομίας στο Μασούτι. Πέμπτη ως Σάββατο. Όλα τα χαρτιά υγείας ΕΒΑ 50% φθηνότερα. Προϊόντα Καζολίν, Τιμοτέι, AIM και DAV 50% φθηνότερα. Σερβιέτες Hyper Dry Fresh και σερβιετάκια Everyday 50% φθηνότερα. Απορρυπαντικά Skip, σκόνη, υγρό, κάψουλες, πανίσχυρο μικρό, η συσκευασία μόνο 7,60. Μασούτης, 40 χρόνια οικονομικά και ελληνικά. Και για τον μήνα Νοέμβριο, κέρδος 6% με τη Μασούτης Visa της Eurobank. Καζολίπος, βαζολάδι, να ποιο είναι, δεν ελάδι. Αλλαντικά κρέτα Farms είναι λάδι. Όπου είναι λάδι, λάδι. Το Black Friday στη Media Markt τα σπάει για 4 μέρες. Black Friday από Πέμπτη μέχρι Κυριακή. Βρες από smartphone έως τηλεοράσεις και από laptop έως αξεσουάρ και λευκές συσκευές σε τιμές που τα βάφουν μαύρα. 24 με 27 Νοεμβρίου. Αν δεν προλάβεις, την έβαψες. Κάνε το δικό σου. Media Markt. Την περασμένη Κυριακή, 42.000 αναγνώστες διάβασαν το ντοκουμέντο και κάποιοι από αυτούς είπαν: άλλη μια εφημερίδα που το παίζει για τη συστημική. Βαξεβάνη, βολεμένη του νέου συστήματος. Είστε πουλημένοι. Ντοκουμέντο. Η εφημερίδα που φιλοξενεί όλες τις απόψεις. Γιατί αυτό είναι δημοσιογραφία. Ντοκουμέντο. Η νέα μεγάλη κυριακάτικη εφημερίδα. Έφυγαν 20 ολόκληρα χρόνια. Ήρθαν 20 ολοκένουργια αυτοκίνητα. Αναζητούνται 20 υπερτυχεροί για να τα κάνουν δικά τους. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 20 χρόνια ποιοτικής διασκέδασης και κληρώνει 20 Toyota Aygo. 20 χρόνια, 20 αυτοκίνητα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Πάρε την τύχη και το τιμόνι στα χέρια σου και μη χάσεις τη μεγαλύτερη γιορτή της χρονιάς. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. 20 χρόνια. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Τι τρώμε, Κωστάκι? Λουκανικάκια. Τζουμαγιά, φίλε μου. Τζουμαγιά. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιά δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιά. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν! Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Μπαταρίες για UPS υπολογιστών έχετε? Κύριε Νίκο, μπαταρίες για UPS υπολογιστών έχουμε! Πες του να πάει στη Στάνταρ! Δίκτυο καταστημάτων Στάνταρ. Για όλες τις μπαταρίες αλλά και για υπηρεσίες όπως After Sales Service μπαταριών, δωρεάν υπηρεσία delivery όπου κι αν είστε και δωρεάν έλεγχο μπαταρίας οχημάτων, δίκτυο καταστημάτων Στάνταρ. Τρία σημεία πώλησης στη Θεσσαλονίκη και ένα τηλέφωνο 2310-523014 ή αν προτιμάς, μπες στο standard.gr. Θες μπαταρία, πας Στάνταρ. Χειμώνας,
Ήρθε και έχει και αυτό τις ομορφιές του. Έχει όμως και τις ιώσεις του. Θωράκισε τον οργανισμό σου με τη δύναμη της φύσης. Στο Αβράμογλου θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Θα βρεις όλη τη φύση στο ποτήρι σου. Μπαχαρικά, βότανα, δεκάδες είδη τσαγιού, βάματα και υπερτροφές για την ενίσχυση του οργανισμού. Όλα άγνα όπως και τότε. Με τη δύναμη της φύσης. Αβράμογλου. Οι ίδιες γεύσεις, οι ίδιες μυρωδιές, τα ίδια χαρμάνια. Από την πόλη στην πλατεία εμπορίου. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. 14 καταστήματα στη διάθεσή σου για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψιλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Τι διαφορά μπορεί να έχει μια ολοκένουργια ηλεκτρική συσκευή από μια ολοκένουργια αλλά ελαφρώς τυπημένη ή με χαλασμένη συσκευασία? Έως και 50% κάτω. Group Xulogis. Επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές έως και στη μισή τιμή. Group Xulogis. www.xulogis.gr. Θα μας βρείτε Γεωργίου Στρατήγη και Περεβού Γωνία στην Άνω Τούμπα και Αντώνη Τρίτση 60 στον Εύωσμο. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε για ακόμη 22 λεπτά. Όπως είστε κι εσείς και διεκδικείτε και το ταξίδι στην Πράγα και τη Βουδαπέστη. Και στην Πράγα και στη Βουδαπέστη, ναι. Ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι, ναι. Πράγα και Βουδαπέστη. Mm-hmm. Πόσες μέρες είναι? Δεν το έχω στα υπόψη μου ακριβώς. Ναι. Είναι για ζευγάρι. Την περίοδο του Χριστουγέννου, για ζευγάρι. Για περίοδο του Χριστουγέννου. Και θα μείνουν στο Hotel Grand Ungaria 4 αστέρων. Ουγγάρια. Έτσι λέγεται. Μαι. Δεν έχω πάει εκεί. Στην αλλά... Ουγγαρία δεν πήγες με τον Ηρακλή? Δεν βγαίνει κανένα μάτσο ο Ηρακλής εκεί να πάει? Όχι, τώρα. Έχω πάει σε χώρες και χωρίς Ηρακλή. Απλά στην. Βέβαια, εσύ πήγες χωρίς τον Ηρακλή. Με τον Ηρακλή πού να πας? Στην Ελασσόνα. Με τον Ηρακλή έχω πάει, θα σου πω πού. Ναι. Στη Βαλένθια. Έχω πάει στη Σιόν. Τι έπαιζε? Έχω πάει στον Κενιόν. Τι άθλημα? Έχω. Τι άθλημα? Ναι. Ποδόσφαιρο. Στη Βαλένθια. Ναι. Πόσες φορές βγήκε ο Ηρακλής στην UEFA? Με ρώτησες που πήγα. Ναι. Βαλένθια Ηρακλής 0-0, έχασε την παράταση. Ναι. 0-0 και εδώ. Ναι. Πάρα. Αν ενδιαφέρεσαι. Με τον Χατζηπαναγή, έπαιζε ο Χατζηπαναγή. Έπαιζε, ναι. 0-0. Δεν τον έβαλε πολύ και ναι. Είχε γίνει άλλο με τον Τέλη τον Πατάκη που ήταν προπονητής του. Ναι. Δεν τον έβαλε. Ναι. Ήθελα να μαρκάρει κάποιος. Την ίδια χρονιά ήμασταν Σιόν. Ναι. Εντάξει. Τι κάνατε εκεί? Χάσαμε εκεί πέρα. Χάσατε εκεί πέρα? Ναι. Κερδίσαμε εδώ, χάσαμε εκεί. Ποιος προκρίθηκε? Η Σιόν. Πώς σε ένα χρόνο δύο αποκλεισμούς είχες? Όχι, την επόμενη χρονιά έγινε. Α, άλλη χρονιά. Ναι. Επί ποιου πρόεδρου? Του συγχωρεμένου. Του συγχωρεμένου. Ναι. Δηλαδή η Ευρώπη βγήκατε επί συγχωρεμένου μόνο? Όχι, και πιο πριν βγήκε. Πιο πριν πού πήγατε? Το 76 έχασε από το. Από το ΑΠΟΕΛ και αποκλειστεί ο Ρακλής. Από το όταν πήρε το Κύπρο. Ναι. Μεγάλη αυτή. Και πιο μπροστά. Πιο μπροστά που πήγε. 9-1 τη Βοημοντίνα έχασε. Δεν ξέρω το σκορ. Ναι, ξέρω εγώ. Ξέρω 6-1. Όχι, 9 ήταν. Βοημοντίνα Ηρακλής 9-1. Το 6-9 το έκανε, το γύρισε ανάποδα. Τι, έφυγε το καρφί από τον τοίχο. Μπορεί και... ρε φίλε, να είναι 9. Ναι, ναι, εσύ ναι. Εξετάζει να αμφισβητήσει τα πάντα. Τι να αμφισβητήσω τα πάντα, ναι, λοιπόν. Στην ναι. Πράγα πήγαμε το βόλι, έχω πάει και άλλη φορά. Στην Πράγα τα που φάγε την πουλιά. Δηλαδή τώρα μέχρι πού μπορεί να φτάσει, για πες μου. Ρωτάω ρε, να με πει. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Και γιατί να με βαρέσουν οι ομοειδιάτες μου εμένα? Γιατί οι άλλοι δεν θέλουν να μας βαρέσουν? Δηλαδή είναι δυνατόν. Θα είμαι εγώ ΠΑΟΚ. Θα πάω στην Πράγα. Σε αυτή και με βαρέσουν οι ίδιοι δικοί. Εσένα δεν σε έχουν ρομίξει ποτέ? Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι τίποτα, με ρομίξανε διάφοροι. Τότε
Ναι, αλλά να σε ρωτήσουν οι Ηρακλειδείς. Το πιο λογικό πράγμα σε αυτό το χώρο, μα δεν μπορεί να συμφωνούν όλοι μαζί σου. Αν συμφωνούν όλοι μαζί σου, κάτι δεν πάει καλά. Να κατορθώσεις να φας γροθιά από Παοξή να φας. Είσαι αντίπαλος. Ναι. Από Αριανό να φας. Δεν είμαι αντίπαλος. Να φας από τον Ηρακλειδέα. Ρε φίλε, δεν είμαι αντίπαλος. Στην Κερκίδα εννοώ να πας. Για μένα όποιος βιοπραγεί. Βιοπραγεί. Ναι. Στο βωμό του αθλητισμού που οι άλλοι οικονομάνε και εμείς πληρώνουμε, ναι, είναι φελός. Ναι. Αυτός που τη τρώει τι είναι. Δύο φορές φελός. Εσύ είσαι δηλαδή δύο φορές φελός. Καταρχήν περιγράφεις κάτι το οποίο είναι μισό. Τι μισό είναι? Μόνος εναντίον όλων δεν γίνεται. Πήγες να τα βάλεις με όλους. Καλά, όταν με ορμήξαμε ένα χιλιάτομα, γιατί βγήκες μπροστά και. Εκεί γιατί δεν πήγες? Είμαι χαζός. Το ξέρω ότι είσαι χαζός. Εγώ τους φίλους μου δεν τους πουλάω. Έτσι. Δεν λειτουργώ σαν άλλους. Έτσι. Δεν τους πουλάς τους φίλους εσύ. Ποτέ. Ποτέ. Οι φίλοι σου. Δεν πάνε και 2.000 άτομα πάνω. Ορμάς. Σε γουστάρω. Και σου το έχω αποδείξει. Έτσι. Αλλά αυτό είναι το ευχαριστώ. Μπράβο. Ναι, παλιάνθρωπος. Παλιάνθρωπος. Ναι, φίλε, ήμουν ψάλτης στον Άγιο Θεράποντα. Ψάλτης ήταν, αριστερός. Ραπτόπουλε, τη δουλειά σου κάνεις εσύ δίθεν αναλύεις, δίθεν αγώνες, να ακούν τα αθλητικοχαϊβάνια και δεν λες στον κόσμο να φύγει μακριά από όλα αυτά. Πού να πάει, μισό λεπτό. Ναι. Να πάει στα ναρκωτικά. Να πάει όχι, όχι. Να μας πει. Θα τον κάνει. Ερεσία 130. Σε μένα απευθύνεται. Συγγνώμη. Να απαντάω εγώ. Δεν έχω δίκιο. Όχι. Να πάει πού. Θα βλάψει την υγεία του, τι θα βλάψει με αυτά. Επειδή κάνει δρυμύτερη κριτική κυρίως σε μένα. Έχω απόλυτα. Είναι 133. Τι ένας ακροατής. Τι θέλει, ναι, ότι τι. Γενικά κάνει αυστηρή κριτική. Σε ποιο πράγμα κάνει κριτική. Γενικά. Ναι, ναι. Να μας πει πού να το στείλουμε. Και άμα μας στείλει ξανά το μήνυμα, το διαβάσουμε και να το πούμε. Θα το απαντήσουμε. Πάνε στον κόσμο τώρα. Μάλιστα. Παρακαλώ. Μάλιστα. Γεια σας, χιλιά. Γεια σας, κύριε. Λοιπόν, όσο για το κόκκινο που δεν πουλάει τους φίλους του, ξέρεις γιατί. Γιατί? Γι' αυτό δεν έβρεγε καλή τιμή να πουλήσει τους φίλους του. Τι Ετανάσαι, μην έρθω στον Τιτροπόταμο και σε πουλήσω όσο. Και μια άλλη φορά, ρε Κωστή, βγήκε ο Ηρακλής. Με τις παντόβλες του Μίετζελ. Όχι, πριν Χριστού. Πριν Χριστού βγήκε. Πριν Χριστού, ναι. Στα Gypsy King, ξέρεις τι λέγεται. Ναι. Πριν Χριστού. Για λέγε. Εσύ, αυτός ο Καστοριαρός πολύ παλικάρι είναι ο Σομπάνος. Είναι. Ναι. Είναι παλίκαρος. Παλίκαρος. Ναι. Παλίκαρος. Κάθονται όταν δεν βρίσκουν καρεκλάκι. Στην κλίτσα. Στον κάνουν σκαμπό. Μα παλικάρια. Με αυτόν δύσκολα Ισάκου Τανάση. Καλά. Βρεάκου του λέω. Βρεβλάχος είναι 7 κρεβάτια άστον. Εντάξει, δεν μου λες. Ο άλλος ο Ούτσενα ρε. Τι έχει πάθει ρε. Αυτός πρέπει να έχει πάθει εγκεφαλικό στο στόμα ρε. Δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Τι καραγκιόζεις ε. Ρε εσύ αυτός το πίνει με γλυκάνισο χωρίς. Βρε τι αυτός το έχει πει. Ακούς το άλλο. Το δεύτερο γκολ που φάγαμε παιδιά φταίει ο Μάτος. Δεν πάταγε καλά εχθές. Αν το προσεχιάτε. Ποιος Μάτος έφταιγε ρε. Το πήρε τον Κρέσπο ο άλλος παραμάζωμα. Ποιος Μάτος. Εκτός από τον Κρέσπο και ο Μάτος πάταγε καλά. Α, ένας με ένας χαμηλά ο άλλος. Σέντερφορ δυο μέτρα χαμηλά τον έφαγε. Άσε με τώρα. Παλιά έκανε. Δεν μου λες και ένα άλλο, τώρα. Τα μαγαζιά δουλέψαν ξανά έχθες, έτσι. Ναι. Άρε πάω, δώσε με ροκάματο. Εκεί μεριά, δώσε ρε πάω. Είσαι μόνο. Είσαι. Θα σκάσεις μύτη λαϊκή αύριο, θα σκάσεις μύτη λαϊκή. Εννοείται. Ας σε πετύχω στη λαϊκή. Φίλε, πληρώνει ο κόκκινος η λαϊκή. Πάντα χουβαρντάς είναι. Μη του λες, άστο. Για λέγε. Άστο. Δεν τα λέμε αυτά στον αέρα. Άστο να νομίζει αυτό. Ναι. Άστο, νομίζει. Αυτός έχει μάθει τα πάντα, τα κάνει κούτρα. Ναι. Και νομίζω ότι όλοι έτσι είναι. Ναι. Ναι. Στη Μαρτίου πάντως εγώ πληρώνω. Ναι. Ναι. Όποιος έχει ενστάσει από τη Μαρτίου, ας βγει στον αέρα. Να βγείτε ρε από τη Μαρτίου που φάλεσαι. Λέγε φίλε, ναι. Έλα ραπ. Έλα φίλε. Κοκτάνη, ρε. Ναι. Τι λέει. Τι έγινε, αλβανάκια. Σύναγε. Η ψυχούλα του κόκκινου καημένη. Τέσσερα βράδυ δεν κοιμήθηκε. Δεν κοιμήθηκα. Πόσο θα αντικρίζω εγώ αυτού του ανθρώπου. Έχει δει το Μπίτερ και το δράκο του. Δεν ξέρω τι λε. Εγώ ξέρω ότι από μέσα σου καημό έχει. Γιατί δεν έχω καημό. Αυτή την εικόνα δεν είναι, φίλε. Ο καημό ο δικό μου. Όταν ξεκίνησε, ο Παναγία μου λέει πάμα. Ο καημό ο δικό μου λέγεται Ηρακλής. Ο Ηρακλής, φίλε, εσύ και τα ταξίδια που έχει κάνει με τον Ηρακλή στην Ευρώπη είναι Κοζάνη, Λάρη, τα τέλεια ταξίδια. Αυτά είναι τα ευρωπαϊκά ταξίδια. Βρε, άντε πάνε καμιά βότα με τη Σκερτεμπέου και την άλλη, τώρα να μα πει τώρα εσύ το πάω. Το πάω εκεί, με ρε φίλε. Άσε βρε τώρα το Σκερτεμπέου, μα το έκανε πάω. Η δυναμό τυράννων τώρα. Δεν με νοιάζει αυτή. Άιντε αυτά βιάζει. Ξέφυγε. Εσύ ξέρει εκεί, πάλι, με τον Λακαδά του.
Θέλεις. Στο δεύτερο γύρο, αν θα κρίνετε τίποτα, μην κεραϊδάς. Γιατί αν υπάρχω, θα τρέχεις πάλι. Λοιπόν, άκου τι θα γίνει. Του χρόνου. Άκου τι θα γίνει του χρόνου. Του χρόνου ο Καγιούλης θα είναι στη Γερμανία. Ο Παπαθανασάκης θα είναι, πώς το λένε, στον Καναδά. Δεν μπορεί να πάει. Ναι, καλά. Άκου τώρα εμένα. Θα είναι στον Καναδά. Και θα πάρει τον Ηρακλή ο Αντουανέλης. Με τον άλλονα, τον Ζαρακόπουλο, πώς το λένε, τον Ζαραδούκα, πώς το λένε. Τον Δρακόπουλο. Θα πάνε στη Γάμα Εθνική και θα πηγαίνουν στα χωριά να κάνουν τσαμπουκάδες. Μπογκτάνη, ναι. Άκου τώρα τι έγινε. Τι. Στην Ισπανία, από την έχεις πει ποτέ μπύρα κορώνα. Όχι, μακαρόνια φάγαμε κορώνα. Εγώ είμαι μεγαλωμένος εδώ, δεν ξέρω από αυτά. Λοιπόν, την κορώνα, την ξανθιά την πήρα, δεν την ξέρεις. Δεν είμαστε πότε σε μέρες. Λοιπόν, αυτός που την έχει βγάλει, έχει βγάλει εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτός πέθανε πριν από λίγες μέρες. Ο κορώνα. Και? Ναι. Λοιπόν, και κατάγεται από ένα χωριό που λέγεται Κερεζάλες Ντελ Κοντάντο. Ξέρεις τι έκανε? Τι έκανε? Άφησε από 2 εκατομμύρια ευρώ στον καθένα με το θάνατό του. Παιδιά, δεν είναι. Παιδιά. Άφησε από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το έχω ακούσει αυτό. Είναι παλιό αυτό, όμως. Τι παλιό, τώρα έγινε. Άλλος ήταν ένας που είχε πεθάνει και ένας στην Ελβετία και αυτός το ίδιο πράγμα. Άφησε από 2,5 εκατομμύρια ευρώ στον καθένα. Κατάλαβες. Αυτά είναι τα καλά της ζωής. Ζηλεύεις κόκκινε που δεν έχει γίνει την πόλη, ε. Το ζηλεύω, ναι. Το ζηλεύω. Πόσο κάτι μου, πόσο έγινε στο δικό μας το χωριό. Ναι. Θα τα πάρεις τα λεφτά, θα πας στο καζίνο με τον Κοστάρα να πούμε. Σε 2 χρόνια μην έχετε φράγκο. Να πάω στο καζίνο. Άσε μέρα κόκκινε. Σου αρέσει. Λεφτά πιάνεις, κάρβουνο γίνονται. Καλύτερα που δεν πήγα στα χέρια σου. Ναι. Γιατί θα το έπαιζες και Μπρούκλι, θα μας το έπαιζες εδώ και με τα πουρα θα αρχόσουνα. Άσε. Αν περίμενα λεφτά και να στο πέσω Μπρούκλι. Λέγε ρε φίλε. Θα έπαιρες κανένα γρήγορα αμάξι. Για αρχίσαι και αν θα έπαιρες παραμάζουμε κανένα φουκάρα. Καλύτερα. Δεν το σηκώνω το τηλέφωνο ο σουπεράς ο κουμπάρος. Χάλασε το κινητό μου λέει. Ποιο σουπεράς? Και πώς το έμαθες? Και πώς το έμαθες ότι χάλασε αφού δεν το σηκώνει? Πήρα τη γυναίκα του, τόσο θελή τη τηλεόραση όταν έβαλε τον κόλλο. Στείλτε να ρε. Βέβαια το σπάσε. Καλή απάντηση. Βέβαια το σπάσε. Ναι. Σουπεράς, ναι. Ορίστε. Πάμε στον επόμενο, καλημέρα. Κωστή. Έλα φίλε. Γεια σου. Γεια σου φίλε. Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, μόλις είδα ότι Κλάους και Τζαβέλας δεν παίζουνε, να σου πω την αλήθεια χάρηκα. Γιατί για τον Τζαβέλα, φίλε? Φίλε, τα center back σου, δηλαδή, ο Βαρέλα, εκείνος ο Αρκουδιάρης, που ήταν πηγή κινδύνου, έκανε μπέναλτι, δεν το έδωσε, παίζει με τα χέρια, χαμηλά τον περνάω κι εγώ με τον κόκκινο. Δηλαδή, γιατί χάρηκες? Κοίτα, ναι, για το Βαρέλα δεν το ξέρω. Το Βαρέλα δεν το ξέρεις? Δεν το βλέπεις ότι είναι στα ελουρό, στα πυθικοειδή? Εμένα ξέρεις ποια είναι η γνώμη μου. Ποια είναι η γνώμη σου? Απόλυα ήταν ο Τζαβέλας. Και άμα θέλεις να σου πω και το άλλο, χάρηκες που δεν έπαιζε ο Κλάους. Και πού έπαιξε ο Κουλούρης, τι έγινε, χάρηκες πάλι? Ναι. Τι έκανε ο Κουλούρης? Εδώ πάω και για ανοιχτούς χώρους, ούτε σε συμμετοχή βγήκε, ούτε μισό σουτ δεν έκανε. Ποιος Κουλούρης, ρε? Ναι. Δεν πρέπει να σε προβληματίζει αυτό, τι είναι? Δεν έπαιζε ο Κλάους, έβαλε στον Κουλούρη. Ο άλλος έπαθε θλάση, να πούμε ο λίγος. Ναι, δεν είπα. Και βάλατε τον Diam Centerfor 3 ευρώ στη λαϊκή, τον αγοράσατε για εξτρέμ και τον πετάξατε Centerfor. Ούτε ο Κουλούρης έκανε. Τι να κάνει ο Κουλούρης, ρε? Ο Πάοκ είναι τώρα να πάρει πρωτάθλημα και να κάνει μεγάλα πράγματα με τον Κουλούρη. Γι' αυτό και εμείς γκρινιάζαμε και ότι θέλουμε Centerfor. Ένας Κουλούρης βοήθησε να πάρει ο Πάοκ πρωτάθλημα. Ο Κίμωνας. Ποιος Κουλούρης? Centerfor ο Κουλούρης. Μας τρελάνεις να πούμε. Γι' αυτό γκρίνιαζα κι εγώ και όπως όλοι οι άλλοι ότι θέλαμε center for στη μεταγραφική περίοδο. Ούτε ο Κουλούρης ούτε ο Κλάους κάνει. Ο Κλάους είναι τεφορμέ. Ο Κουλούρης είναι η ίδια κοψιά. Αλλά δεν το έχει το ένστικτο τόσο πολύ τον γκολ όσο το έχει ο Κλάους. Ναι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Ο ούτε Κλάους γεννήθηκε με τεράστια DNA στον γκολ. Μυρίζεται. Δεν μου λες ναι, αρέ μου. Ειλικρινά, γιατί σ' ακούω τόση ώρα και δεν μιλάω. Γιατί δεν μιλάω? Ο ΠΑΟΚ μπορεί σε όλα τα παιχνίδια να παίζει αυτό το ρόλο που έπαιξε στο παιχνίδι με την Φιωρεντίνα? Όχι, ρε φίλε. Το φίλο ρωτά. Εξαίρεση. Το νεαρό ρωτά. Το είπαμε προηγουμένως. Το νεαρό ρωτά. Άσυ, μην κάνει τον έξω. Για πε μου, μπορεί. Ρώτα άλλη μία. Ο ΠΑΟΚ, λέω, μπορεί να παίζει όπως έπαιξε με τη Φιωρεντίνα ή τον Ολυμπιακό? Δεύτερο ρόλο δηλαδή.
Εγώ ξέρω ότι τώρα στην επόμενη αγωνιστική. Η ερώτησή μου είναι απλή. Μπορείς να απαντήσεις. Δεν μπορεί, ρε κόκκινε. Όχι. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Τότε σου είναι πολύχρησμος και ο Κλάους και ο Κουλούρης και ψάξεις να βρεις αλλού τα προβλήματα. Εγώ ξέρω ότι τώρα που θα πάμε μέσα στα Γιάννενα θα χάσουμε κιόλας. Δεν πας στα Γιάννενα, φίλε. Τώρα παίζεις εδώ με τον Αστέρα. Με τον Ατρόμητο. Θα χάσουμε. Θα χάσεις τον Ατρόμητο. Έτσι πάει. Γιατί μια θα φτανικάμε Φιωρεντίνα και μετά θα φέρουμε χ με τον Ατρόμητο ή θα χάσουμε. Πολύ ωραίος. Μάλιστα. Πάμε επόμενος. Ναι. Σαν συμπτωματική οι πολυπαοξίδες περνάνε αυτή τη νίκη τη χθεσινή. Σαν να ήρθε από τον Θεό. Σαν να ήταν ύποπτη. Σαν χιλιαδιό. Σαν συμπτωματική. Τι είναι αυτό, τι θέλει. Τίποτα, εμένα θέλει. Έλα. Έλα, πάρτα. Έλα, φίλε. Παρακαλώ. Άντε πάλι το πνευμόνι. Έλα, ναι. Λέγε, φίλε. Έλα. Πάμε, επόμενος. Έλα, φίλε, ναι. Φώναζε, φίλε, δεν σε ακούω. Η γραμμή, αν δεν μπορεί να το βγάλει, δεν μπορεί να σε ακούσουμε. Δεν ακούγεται καθόλου. Ρε φίλε, γιατί να στο λέμε, έχουμε κάποιο θέμα μαζί. Πάμε, σου. Επόμενη γραμμή. Όχι, μισό λεπτό. Δεν κάνω διάλογο τώρα. Μπορεί να το βγάλει, σε παρακαλώ. Μπορεί. Ναι, ναι, το βγάλω. Ναι, βγάλω. Θέλω μια χάρη, σε παρακαλώ. Ακούω με τον πολιτικά σε μέρα 12 ώρες. Ναι. Αλλά σήμερα όμως θέλω μια χάρη. Ναι. Μήπως μπορείτε να μου πείτε, αν ξέρετε φυσικά. Ναι. Πού κάνουν εκπομπή οι αφήνατες που βγαίνουν στο Μετρόπολης. Θέλω να ακούσω πολλά μας σήμερα. Δεν ξέρω. Πού κάνουν εκπομπή. Ποιοι. Ναι, αυτοί που βγαίνουν μάλλον και Ολλανδός και αυτοί. Πού να ξέρουμε, ρε φίλε. Δεν έχουμε ιδέα. Θέλω να ακούσω κλάμα σήμερα αυτό. Δεν ξέρουμε. Θέλω να ακούσω κλάμα. άμα κάνεις ζάπινγκ προς τα δεξιά, αρκετά δεξιά θα τους βρεις. Γεια χαρά, φίλε. Γεια σου. Επόμενος φίλος, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Τι κάνετε, παιδιά, καλά είστε. Άστα τα φιλοφρονήσεις, μπες στο θέμα κατευθείαν, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Λέγε. Δύο ερωτήσεις. Δύο ερωτήσεις. Μου την είπε την πρώτη ένας παοξής και απορώ, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Εσύ τι ομάδα είσαι. Πού έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι Άρης. Καλά να πάθεις. Περαστικά σου. Τι να κάνουμε. Εγώ τι να σε φταίω εγώ. Προχθές πού έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Έκανε αλλαγή ο προπονητής Σίβιτς. Έβγαλε αριστερό μπακ και έβαλε τον Κάμπος. Αριστερό μπακ για να μην πάει ο Τζαβέλας αριστερά. Αλήθεια είναι. Ποιος Τζαβέλας, ρε φίλε. Τι έχεις πιάσει λίπος στο κεφάλι εσύ. Τρως σκυλοτροφή. Τρως. Είναι παλικάρι. Είναι αριστερό μπακ ο Τζαβέλας ή δεν είναι. Και αριστερό στόπερ είναι. Δύο θέσεις μπορεί να παίξει. Ναι, γιατί δεν τον έβαλε και έβγαλε αριστερό μπακ και έβαλε αριστερό μπακ πάλι. Ποιον έβγαλε χθες. Κάποιον, όχι χθες. Όχι χθες. Σε άλλο αγώνα. Εδώ ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Τι ακριβώς έκανε. Αυτή την αλλαγή. Mm. Για να μην βγει ο Τζαβέλας αριστερό μπακ. Ναι. Έβαλε τον Κρέσπο αριστερό. Έβαλε τον Κρέσπο αριστερό μπακ. Προφανώς έκανε συμφωνία ο Τζαβέλας να παίζει πάντα αριστερό στόπερ. Και ένα δεύτερο να πεις. Ναι. Στα φιλαράκια μου του Ηρακλειδίου δίπλα σου που είναι. Ναι, ναι. Ότι αν έπαιζε χτες Τζαβέλας και αν Θανασιάδης θα έκανε ο ΠΑΟΚ. Εγώ άμα έρθω μια βόλτα αύριο και σου βγάλω τα δόντια ένα-ένα θα έχω άδικο. Όχι παλικάρι, όχι. Αλλά. Εσύ πολύ εκεί που. Κάνω. Τι να κάνω τώρα που είμαι έξω στο χωράφι και δεν αφορά. Είσαι στο χωράφι. Είσαι. Α... Τι να κάνω. Άρε μπαστού. Καλά, ρε, 7 κρεβάτια αριανό. Ντρέπεσαι τη λαϊκή να φορέσει τη φανέλα του Άρη. Λοιπόν, μωρικό λοιπόν, τα μελυρί. Τα λοιπόν, θα και το μουστάκι θα σε ξυρίσω. Είσαι ρε 2 μέτρα άντρα, ρε. Ρε άστα κεριά και τα λοιπά. Η γριά πέθανε και πα τη δεύτερη. Στείλ τον αύριο. Θα σε κάνω εγώ με τι μελιτζάδε, ξέρει τι. Ναι. Οι Αργιανοί φορούσαν μια φανέλα που είχε ένα μπολντόκ. Τώρα μπορούν να φορέσουν μια φανέλα που φοράει που είναι ένα κανείς. Ρε, ντρέπεται να φοράει. Έχει άλλα παιδιά που φοράνε τη φανέλα του Άρη, του Ηρακλή, του ΠΑΟΚ. Δεν ντρέπονται. Του ΠΑΟΚ είναι εντάξει, γιατί. Αυτός ντρέπεται. Γιατί δεν είναι να ντραπεί. Μπορεί να φοβάται κιόλας. Σου λέω λοιπόν, είναι δεν φοβάται, ρε. Μπορεί να με πλακώσουν εκεί. Αλλά είναι 7 κρεβάτια άντρας, από το τηλέφωνο πιο μάγκας. Από ό,τι από κοντά. Ναι. Η μαγιά ενός άντρα είναι πόσα κρεβάτια είναι. Γιατί αν πάει ένα πυγμάχο με ένα 65 και τον πλακώσει, δηλαδή τι θα είναι. Αυτό κατάλαβε. Είναι αυτό κατάλαβε. Αυτά κρεβάτια άντρα. Μπλαμμένο. Εφτά κρεβάτια άντρα. Στον περιέγραψε. Αυτά κρεβάτια άντρα. Το 7 είναι του ψεύτη. Κουράζει. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Το 70, το 700, το 7000. Άντε, ψεύτη. Το νούμερό σου είναι. Έλα, φίλε. Α, εσύ είσαι γεννημένο. Πάμε. Έλα, Κωστάκι. Έλα, φίλε. Ναι, μ' ακούς. Σ' ακούμε. Έλα φίλε μου, έλα. Έλα. Χαιρετίσματα από Στουτκάρδη από Γερμανία. Τι κάνει το παλικάριο μου, Στουτκάρδη είναι ασπρόμαυρη, έτσι δεν είναι. Εντάξει, εννοείται. Κωστάκη. Ναι. Τον αγαπάει ο Θεός τον Ψαβίτε, τον αγαπάει πάντως.
Τον αγαπάει πάρα πολύ. Αν δεν τον αγαπούσε, δεν ήταν πλούσιο, ρε φίλε. Αυτά κάνει Κωστάκη και μα δουλεύει ο Σαββίδης. Αυτά κάνει και μα δουλεύει. Καταλαβαίνει τι γίνεται τώρα. Όταν λες σα δουλεύει, κάντε λίγο πιο λιάνα. Μα δουλεύει ψηλό γαζί, Κωστάκη μου. Την ομαδάρα που είχαμε πει η Ζαγοράκη, υποτίθεται ότι χωρί λεφτά ο Ζαγοράκη σε κάνει ομαδάρα. Εχθές ο Τουμπάου, τι τον έλεγε στο δεύτερο γκολ, Κωστάκη, ένα κοντρέρα. Πόσα λεφτά οικονόμησε Κωστάκη από τι πωλήσει ο Πάουκ φέτος. 6,5 εκατομμύρια από τον Λούκας, 3,5 εκατομμύρια από τον Μακ, άλλα 500 γλίτες από τον Αλβανό που είχαμε στη μέρα στο... Τα είπαμε αυτά, κύριε, τα είπαμε. Εσείς όμως βολεύεστε, κύριε μου, εσείς βολεύεστε με την πρωτιά στην πόλη. Καλά σας ξηγέτω. Γιατί μας τα λες αυτά τώρα μετά από τέτοια νίκη. Μετά από τέτοια νίκη. Ποια νίκη. Κέρδισε τη Φιωρεντίνα με στο Αρτέμιο Φράγκη. Ναι. Ποια νίκη, ρε παιδιά, κερδίσαμε. Και λοιπόν, επί Ζαγοράκη τι κάναμε, ρε παιδιά. Εσύ είσαι ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, συγγνώμη τώρα, εσύ είσαι ΠΑΟΚ. Ο Ζαγορακικός είμαι. Εγώ ρε φίλε, τα ταξίδια που έχω κάνει με τον ΠΑΟΚ, άλλοι που είναι εκεί στην Ελλάδα δεν τα έχουν κάνει. Πίστεψέ με. Δεν το αμφισβητώ αυτό το πράγμα, αλλά ρωτάω. Ας πω κάτι. Βγαίνεις μετά από τέτοια νίκη και τρως χάλασμα. Γιατί ο κάθε λαός λέει αυτό που το αξίζει. Άκουσε με λιγάκι, ένα λεπτό και κλείνω. Άκουσε με. Διαβάζοντας εφημερίδες, το Σαββίδη το κάναμε γιστάνα, ρε φίλε. Πες μου λίγο κάτι. Ο πατέρας του Παναθηναϊκού πόσα χρόνια ήτανε? 1,5. Τι έκανε, ρε φίλε, ο πατέρας του Παναθηναϊκού, πήρε ένα double. Με τη συμμαχία ήταν άστο. Ρε φίλε, πήρε ένα double. Πήρε double. Πήρε double, ναι, πήρε. Ωραία. Πήρε. Ωραία. Ο Σαββίδης 6 χρόνια στον Πάο, τι έχει κάνει, ρε φίλε? 4 είναι, μην υπερβάλλεις, ρε. 4 είναι. Με τον άλλον, ρε φίλε. 4 είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, αν με ρωτήσει εσύ σαν Πάο και εμένα. Πες μου τι, πώς εκεί πέρα. Θα σου πω τι έκανε. Κλείσε και θα σου πω. Κλείσε και θα σου πω τι έκανε. Έκανε τον Πάο από ανυπόλοιπτο, υπολογίσιμο. Το ξεχρέωσε. Του φτιάξε εκεί τις εγκαταστάσεις και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή υποτίθεται ότι θα τον κάνει και πρωταγωνιστή. Είσαι στην αναμονή. Τελευταίο. Ναι. Κανέναν δεν παίρνουμε. Κανέναν. Ό,τι πεις. Τι. Παρακαλώ. Εμμανουηλίδης Παναγιώτης. Εμμανουηλίδης. Σάββας Βασίλης. Δεν τρέπεσαι λίγο? Δεν τρεπώ γιατί? Έστειλες μήνυμα και αντίος Λουκάνικα. Εγώ γιατί, τι λέει? Ραπτόπουλος. Δεν, τι Ραπτόπουλος? Σκέτο. Για να. Εγώ ψέματα δεν λέω. Δες το εδώ. Δώσε το χαρτί, βρε. Δεν τρέπεσαι λίγο, ε? Ραπτόπουλος Γιώργος. Βρε, άστα το λόγο του. Έστειλες να κερδίσεις. Κάνα λοιμό, ξαδερφός μου. Δεν τρέπεσαι, ρε. Έχω ένα, δυο. Δεν τρέπεσαι λίγο. Δηλαδή, έχεις πέσει τόσο χαμηλά. Έστειλες μήνυμα, ρε, για να κερδίσεις τα Λουκάνικα. Δυο Ραπτόπουλους. Δηλαδή, ξαδέρφια. Πόσο ξεφτυλισμένο. Ο ένας είναι και χοντρός, τραπεζικός. Αυτός μπορεί να το στείλει. Ο χοντρομπαλάς, ο Γιώργος. Ο άλλος είναι, εντάξει, πιο. Για δε στο τηλέφωνο, σου θυμίζει κάτι. Μην πεις τίποτα. Ξέρεις ότι με το σώμα μου έχω να μιλήσω 10 χρόνια. Να μου δώσεις το τηλέφωνο. Εγώ δεν πάω να δω τους κοντινούς μου συγγενείς. Τα ξαδέρφια μου θα δω. Απαράτα με ρε κόκκινη. Ραπτόπουλος Γιώργος. Δεν πάω να λέει τώρα. Σάββας Βασίλης. Ούτε στις κηδείες δεν πήγε. Εμμανουηλίδης Παναγιώτης. Λάθος. Ούτε στις κηδείες δεν πήγε. Αυτό είναι λάθος. Τι είναι λάθος? Αυτό... Στους γάμους να μην πηγαίνεις. Κηδείες όμως πρέπει. Δεν πίνω με ταξά εγώ κόκκινη σαν και εσένα. Τζάμπα να πούμε να πηγαίνει εκεί. Τζάμπα. Ιούνιο μήνα να κατεβάζει. Τι είμαι εγώ, κουτρά. Μου ήρθε ένα λογαριασμό. Λέω αυτό γιατί είναι κάτι με ταξά έξτρα, λέει να αυτά. Λέω ποιο τα έπιαρε, φίλε. 19 Ιουνίου. Θα με ταξά να πούμε. Έχει χάσει ποτέ από μένα ένα ευρώ? Πολλά. Με γνώρισε κάτι φίλου σου κουτραδόρου. Για πες μου. Με φάγαν κάτι κριτική, κάτι όπλα θα μα φέρνανε. Πήραν κάτι προκαταβολέ, θα μα φέρουν κάτι όπλα. Ναι. Αντί για όπλα φάγαμε κάτι φέσια. Εμένα, γιατί το έλεγε τον αέρα και δεν το πες? Τι να σε πω. Τον άλλο μα είπε κάτι χάμπουργκερ, ένα αυτό, 1,5 χιλιάρικο μα έφερε. Άλλο που πήρε δεν μετράει. Άσε, τι πήραμε, ρε κόκκινη. Το άλλο πήρε 500 ευρώ, τα έπαιξε να πούμε στον Άσο τη Ρεάλ, τα χάσαμε. Πήρα εγώ. Ναι, λε να τα παίξουμε στον Άσο τη Ρεάλ αυτά. Ήρθε χ Ρεάλ με την κόρη. Ναι, καλά, άστο ρε κόκκινη. Δεν σε πιστεύει κανένα. Οικονομήσαμε από σένα τώρα. Ας το παραμύθι, ρε κόκκινε. Έχει τρίχες στην πλάτη, ρε, το σκυλί. Το σκυλί, τον καλάκι, ρε, έχει. Λοιπόν, αφήστε τα σκυλιά και τα γαρδιά, γιατί έχει ειδήσεις με τη Μαρίνα Μπίκου. Αμέσως μετά, τρίτο ημίχρονο με Κανελάκη, Κύρουσο και Δήμου. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πρώτα Θεός, τα λέμε από Δευτέρα.